Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aris εδώ στο Λίπερ, πάρετε συντονισμένοι στους 107 και 4 και σήμερα μαζί σας η κυτρινό-μαυρή σας ενημέρωση στα 16 λεπτά μετά τις 5 μέχρι και τις 7 με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία συνέβησαν το Σαββατοκύριακο, εξελίξεις από το πρωί στο δικαστικό μέτωπο όσον αφορά την οικογένεια Λάσκαρη. Σπουδαία νίκη στο ποδόσφαιρο, ήταν στο μπάσκετ, ευρωπαϊκό παιχνίδι ένα ακόμη αύριο για την ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε, να κουβεντιάσουμε. Συνεντεύξεις οι οποίες έχουμε ετοιμάσει. Όλα εδώ μέχρι και τις 7 με τον Βασίλη Καβαδία να είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή εφόσον το επιθυμείτε φυσικά μέσω μηνυμάτων FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54520. 6. Στο ποδόσφαιρο ο Άρης προσθέθησε μία ακόμη νίκη, την 7η συνεχόμενη και μάλιστα πάρα πολύ σημαντική. Μία νίκη που ουσιαστικά δεν είναι ένα εξάποντο γιατί είναι σε μία έδρα ομάδας η οποία έχει τον ίδιο στόχο. Να καταλάβει δηλαδή τις μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στην Super League. Ο Άρης με σπασμένα φρένα και χωρίς να παίξει ιδιαίτερα καλά. Και αυτό είναι το που κάνει ακόμη πιο σημαντική, θα λέγει κανείς, στην επικράτηση, στην δράμα. Κέρδισε με 2-1. Έκανε το απόλυτο, συνεχίζει το απόλυτο με 21 βαθμούς και πλέον αυξάνει και τη διαφορά του. Όχι από τον δεύτερο, γιατί δεν πρέπει να το μετράμε από τον δεύτερο, γιατί ούτως ή άλλως και ο δεύτερος βγαίνει στην κατηγορία, στην ανώτερη κατηγορία, αλλά από τον τρίτο που αυτή τη στιγμή είναι ο Όφη, ο οποίος είναι πλέον στο μείον 7 από τον Άρη και αυτό το μείον 7 υπάρχει δυνατότητα την Κυριακή που τον φιλοξενεί ο Άρης στο Βικελίδης να γίνει μάνι-μάνι μείον 10 και ουσιαστικά να λάβει η σεμνή τελετή τέλος από πολύ νωρίς αν θέλετε να γίνει αν ανοίξει ορθάνυκτα ο δρόμος για την επιστροφή στην Σούπερ Λίγκα. Και όχι μόνο αυτό, μετά πας στο Αίγιο τρεις μέρες μετά. Και Όφη, δόξα δράμας, δεν παίζουν, γιατί έχουν κύπελο. Οπότε μπορεί να πάει και στο 13. Εντάξει, αυτό θα παίξουν κάποια στιγμή. Θα παίξουν κάποια στιγμή, αλλά παίζουν μεταξύ τους. Άρα πάλι θα ξεφύγεις περισσότερο από τον έναν εκ των δύο. Ναι. Όπως και να έχει, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική επικράτηση, η οποία ήρθε και πάλι με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Μπάμπη Παυλίδη, όπως και στα Τρίκαλα. Ο μεσοεπιθετικός του Άρη, ο οποίος έχει υπογράψει τα δύο βαρβάτα τρίποντα τη φετινή σεζόν μέχρι τώρα με δύο πανομοιότυπα περίπου γκολ. Νομίζω το δεύτερο του χθεσινού ήταν λίγο καλύτερο, λίγο πιο εντυπωσιακό. Σε σπουδαιότητα και σημασία, νομίζω και τα δύο είναι. Καταρχήν δεν βάζει πολύ, εύκολα. Ναι, εύκολα. Τα πλασέ δεν τα έχουμε. Ρε παιδί, βάζουμε μόνο τα βολέ. Δύο λεπτά πριν, αν το δει, δύο λεπτά πριν είναι μόνο του έξω από την περιοχή. Το αριστερό που έκανε, λες, την τζαρουχιά. Το οποίο βέβαια πρέπει να χτυπάει και κάπου και να πηγαίνει κόρνερ, ναι, ναι, ναι. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι καλό το σουτ. Αυτός θέλει, φίλε, η μπάλα να είναι ψηλά. Να πιάνει αυτό το, πώς το λέμε, το βολέ. Το βολ πλανέ. Αυτό, μπράβο. Άρα, παιδιά, πετάτε του ψηλά την μπάλα. Με βολ πλανέ. Όταν βρίσκεται στην περιοχή, όχι σιρτά και χαμηλά την μπάλα. Στα ψηλά, για να μπορέσει να την καρφώνει πιο εύκολα. Πάντως, τα δύο τρίποντα που έχει υπογράψει με τα δικά του γκολ και την προσπάθεια φυσικά όλη τη ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα μετρήσουν πάρα πολύ στην οικονομία του πρωταθλήματος. Ήδη μετράνε πάρα πολύ γιατί σε έδρες που δεν θα περάσουν εύκολα οι περισσότερες ομάδες και αυτό τις κάνει πολύ πιο σημαντικές αυτές τις επικρατήσεις του Άρη, ο οποίος έχει ανεβάσει την ψυχολογία του στα ύψη, έχει στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι φέτος από πολύ νωρίς είναι αποφασισμένος να κόψει το βήχα οποιοσδήποτε ομάδα θα μπορούσε να υποψιαστεί καν ότι θα μπορέσει να καταλάβει την πρώτη θέση στο βαθμολογικό πίνακα και αν είναι αρκούντο σοβαρός και προσγειωμένος θα έλεγα και χωρίς να καβαλήσει το καλάμι έχει φέτος πλέον όλες τις προδιαγραφές να αφήσει πίσω του αυτή την ταλαιπωρία των τελευταίων ετών γιατί ταλαιπωρία επρόκειτο και να επιστρέψει στη φυσική του θέση την Super League με Δεκέμβριο σε 5-5,5 μηνάκια περίπου από τώρα, αν και έχω την εντύπωση ότι αν συνεχίσει έτσι, μαθηματικά θα την εξασφαλίσει πολύ νωρίτερα και θα αρχίσει να ετοιμάζεται πλέον σε άλλα επίπεδα για την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία. Θα πούμε πολλά για το παιχνίδι στη δράμα, για την ανόητη, την απερίσκεπτη ενέργεια ενός πιτσιρικά
να θέσει σε κίνδυνο την έδρα του Άρη για κάποια από τα επόμενα παιχνίδια με το δυναμιτάκι το οποίο έριξε από την κερκίδα. Θα πούμε και θα ασχοληθούμε φυσικά εννοείται και για το σημερινό νέο δικαστικό σύριαλ της οικογένειας Λάσκαρη, οι οποίοι και ο κύριος Νίκος Λάσκαρης και η Τζόρτζη αφέθηκαν ελεύθεροι, με την υποχρέωση φυσικά να καταβάλουν μια υψηλή εγγύηση από 200.000 ευρώ ο καθένας και την υποχρέωση να παρίστανται και στο αστυνομικό τμήμα δύο φορές το μήνα. Μία φορά το μήνα, μπερδεύτηκα. Θα δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και τι μπορεί να σημαίνει για τον Άρη βασικά, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει σε μεγαλύτερο βαθμό. Ο Άρης, ο οποίος ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι για το πρωτάθλημα, που ήταν και το πιο φυσιολογικό, και τώρα πήγε να παίξει στην Πολωνία με την Γιαλόνα Αγκόρα, ένα ακόμη παιχνίδι για το Basketball Champions League. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που έχει την άλλη εβδομάδα με την Κίμη για το πρωτάθλημα, έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση στο βαθμολογικό πίνακα της Basket League. Θα πούμε και για τον μπάσκετ αρκετά πραγματάκια. Σε λίγο μετά το διάλειμμα των 6.30 θα φιλοξενήσουμε ένα από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της θεσινής επικράτησης στη Δράμα. Και ενώ έχουμε μπροστά μας φυσικά ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή, αυτό με τον Όφη, ο οποίος έρχεται στα σκηνιά πεσμένος την Κυριακή, και αυτό τον κάνει και απρόβλεπτο και επικίνδυνο και ύπουλο, αλλά βέβαια μπορεί να τον κάνει και αδύναμο. Και πέρσι έτσι ήρθε. Εάν οι παίκτες του έχουν επηρεαστεί από όλο αυτό το σκηνικό. Καταρχάς ήταν πιεσμένοι σίγουρα, γιατί παίζουν και θα παίζουν με την πλάτη στον τοίχο. Ήταν και τα λαϊκά δικαστήρια τα οποία έλαβαν χώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Παναχαϊκή και την Ήτα από την πατρινή ομάδα, η οποία. Να τη Παναχαϊκούλα, που δεν είναι Παναχαϊκούλα, είναι μια χαρά Παναχαϊκή. Και δεν ξέρω πού θα το πάει το γράμμα και αν θα το πάει μέχρι το τέλος. Η εμφάνιση της Παναχαϊκής όμως και η νίκη με στον Όφη δείχνει και τις διαφορές ανάμεσα στον Άρη και τον Όφη. Η Παναχαϊκή προηγήθηκε στο 5ο λεπτό, στο 6ο λεπτό στο Βικελίδης, στο 4ο-5ο λεπτό προηγήθηκε και με τον Όφη. Ο Άρης γύρισε το παιχνίδι. Η Παναχαϊκή όχι μόνο κράτησε το 0-1, πέτυχε και δεύτερο γκολ και θα μπορούσε, δεν ξέρω αν το είδε στο μάτς. Θα μπορούσε στα τελευταία 10-15 λεπτά που ανοίχτηκε για να ισοφαρίσει ο Όφη να βάλει και τρίτο και τέταρτο. Έχουν βγει τρεις φορές μόνοι τους και τα χάνουν. Δείχνει και την αξία της ομάδας και δίνει και την αξία της νίκης του Άρη. Γιατί όντως ο Άρης, έτσι για να ξεκινήσουμε κιόλας σιγά σιγά, πάλι κάνει ένα πρώτο ημίχρονο που θυμίζει τον περσινό Άρη, αλλά κάνει και ένα δεύτερο ημίχρονο, έστω αυτό το 20 λεπτό που λέει ο Σπανός. Αλλά θα πω εγώ ότι αν χρειαζόταν το 20 λεπτό αυτό, θα ήταν και 30 λεπτό και 40 λεπτό. Απλά μετά το γκολ του Παυλίδη, πολύ σωστά για μένα, ο προπονητής βγάζει τον Μπαργκάν, που έτσι κι αλλιώς είχε κουραστεί. Βγάζει τον Μπαργκάν, κλειδώνει το μάτς με τον Μαραγκό. Και πολλές φορές, επειδή μιλάμε και λέμε πράγματα πάνω από την κερκίδα ή οτιδήποτε άλλο, ίσως χθες να κατάλαβαν πολύ τι έκανε και με τα Γιάννενα. Τι έκανε, συγγνώμη, με τον, με τον Κισαμικό ο προπονητής. Στην ουσία έκανε μια δοκιμή για τέτοιες ειδικές καταστάσεις και με τον Κισαμικό. Που σου φαίνεται κάπως να παίζει με τον Κισαμικό στην έδρα σου, okay, αλλά ακριβώς το ίδιο έκανε με τη Δόξα και δεν κάνει φάση η Δόξα, ενώ πιέζει θεωρητικά πάντα για να κάνει το 2-2, δεν σου κάνει φάση. Δεν κάνει καν σου. Καλά, και στο θεωρητικά καλύτερό της διάστημα στο πρώτο ημίχρονο σου έκανε εκείνη την κεφαλιά του Ματσούκα και το γκολ, το οποίο ήταν μια σπόντα, μια καραμπόλα, χτύπησε στα πόδια του Δηληζήση. Αλλιώς πήγαινε στην αγκαλιά του Καντιμίρη. Δεν υπήρχε ούτε να μπει αυτό. Το κακό πόδι, μάλιστα, του Κάση το αριστερό. Και ένα σουτ που το έπιασε ο Καντιμίρης. Ναι, δεν είχε δηλαδή ουσιαστικό αντίκρισμα ή όποια επιθετική δραστηριότητα. Είχαν και ο έλεγχος που είχε η Δόξα Δράμα. Το άσχημο είναι ότι ο Άρης δουλεύει μια διαφορετική τακτική. Εμένα αυτό με προβληματίζει και με παραξενεύει, αν θες να με προβληματίζει. Αν θες μπορείς να το πεις προβληματισμένο, γιατί πρωτίστως ο προπονητής φαίνεται προβληματισμένος στις δηλώσεις του το λέει μετά το παιχνίδι. Είναι πολύ ειλικρινής, ναι, ο Σπανός. Ναι, ότι... Το λέει που είπε, είπα θα βρω λύση, δεν τη βρήκα. Ναι, ναι, δηλαδή δουλεύει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, έχοντας κάνει και το σκάουτινγκ φυσικά εννοείται στον αντίπαλο και το πώς θα τον εξουδετερώσει και πώς θα τον αντιμετωπίσει, με πιο τακτικό πλάνο. Ενώ δηλαδή όλη την εβδομάδα γίνεται αυτή η δουλειά πάνω στο συγκεκριμένο πλάνο και λέμε θα κάνουμε αυτό, θα πιέσουμε λίγο ψηλά, θα πατήσουμε μπάλα, θα κυκλοφορήσουμε, την κάνουμε, τυράνουμε. Δεν το κάνουμε στην πράξη. Το κάνουμε ποτέ στην πράξη.
Και πραγματικά έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο από χθες για αυτό το θέμα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί πλέον βλέπετε, και το λέω χαμογελώντας, γιατί μας δίνεται η άνεση από τα αποτελέσματα να ψάχνουμε λίγο παραπάνω. Να... Και έτσι πρέπει, νομίζω, και σωστά ορθά πράττει και ο προπονητής στην καλή σου, στο καλό σου φεγγάρι να αναζητείς τι δεν πάει καλά, τι δεν δουλεύει καλά στο αγωνιστικό, στις νίκες δηλαδή. Και δεν έχω βγάλει άκρη, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω καταλήξει το για ποιο λόγο δηλαδή η ομάδα ξεκινάει έτσι στα περισσότερα από τα παιχνίδια της μέχρι τώρα στη σεζόν. Δεν ξέρω, σαν να υπάρχει μια βεβαιότητα ότι εντάξει, παιδιά, χάνουμε τώρα. Θα πάμε στο ημίχρονο, θα γυρίσουμε το διακόπτη και θα κερδίσουμε στο δεύτερο. Το είπε ο Παυλίδης αυτό το μεταξύ. Ναι. Είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος θα κερδίσουμε. Αυτό βέβαια είναι και καλό, είναι και κακό. Ναι, κάποια στιγμή όμως δεν θα συμβαίνει αυτό. Ναι, γιατί η μπάλα θα πάει το σούτ, θα πάει δοκάρι, θα πάει out. Και η τύχη που μέχρι στιγμής, κακά τα ψέματα, όσοι δεν είχες πέρσι σε όλο το πρωτάθλημα την έχεις μαζεμένη στις πρώτες αγωνιστικές. Αλλά η τύχη πάει και με αυτούς που είναι ισχυροί, με αυτούς που το θέλουν. Για κακά τα ψέματα, η ομάδα φαίνεται ότι το θέλει. Η ομάδα έχει πάθος, έχει διάθεση, έχει ένταση, έχει αθλητικότητα, μπορεί να υστερεί σε ποιότητα. Σε σχέση με την περασμένη χρονιά, αυτό είναι μια βεβαιότητα επίσης. Δεν υπάρχουν οι τόσο ποιοτικοί ποδοσφαιριστές που πήγαν πέρσι, αλλά έχει άλλα χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα είχε δυστυχώς στην περασμένη σεζόν και φαίνεται νομίζω και ξεκάθαρα από τον τρόπο με τον οποίο πανηγυρίζουν και όλα οι παίκτες τα γκολ που πετυχαίνουν. Αυτό είναι ακόμη μια διαφορά σε σχέση με την περσινή σεζόν. Να δούμε αυτή την αιμονή, το έχουμε πάρα πολλές φορές, με τον Μπασά Δεκάρη. Θα πούμε αρκετά πράγματα και θα το. Αφού δεν του βγαίνει, έχεις καταλάβει. Γιατί το ξεκινάει πάλι. Νομίζω και επειδή ακριβώς είναι άνθρωπος ο οποίος, καταρχάς από όσο γνωρίζω, βλέπει 2 και 3 φορές το μάτς μετά. Δεν αρκείται δηλαδή μόνο σε αυτό που είδε live. Αλλά είναι άλλο βέβαια το ναι. Live. Άλλο το γήπεδο και άλλο το. Γιατί μπορεί στην εικόνα τη τηλεόραση, μπορεί να δει το replay, μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω. Δεν μπορεί να δει το πρώτο γκολ. Μπορεί να δει, αλλά δεν μπορεί να το δει κανείς. Θέλει να δει λίγο πιο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια κάποια πράγματα στο τακτικό κομμάτι, τι εντολές είχε δώσει και τελικά δεν τις υλοποίησαν οι ποδοσφαιριστές. Και επειδή πάντοτε είναι ψήρας, να το πω έτσι, σε αυτό, νομίζω ότι αυτός ο προβληματισμός που έβγαλε στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι χθες θα τον οδηγήσει και σε κάποιες αποφάσεις για τα επόμενα παιχνίδια. Μία από αυτές μπορεί να είναι αυτό που λες εσύ, την αιμονή του δηλαδή, για τη χρησιμοποίηση του Πασά. Να την αλλάζει ο ίδιος. Ή την χρησιμοποίηση του Κάσου, τον οποίο απέσυρε πολύ γρήγορα με την έναρξη της επανάληψης. Εγώ θεωρώ ότι χθες το μάτς. Φυσικά το μάτς θα παίρνουν οι παίκτες. Αλλά το έχει πάρει ο Σπανός. Καταρχάς από ό,τι έμαθα, ήθελε να αλλάξει ποδοσφαιριστή από το 25 λεπτό. Ναι. Λέω όμως ότι χθες το μάτς το έχει πάρει ο Σπανός, γιατί τις 2 αλλαγές, μία του Κάσου στο ημίχρονο και του Πασά στο 50, δεν μας είχε συνηθίσει. Οι αλλαγές του για αυτούς τους 2 πάλι τους παίκτες στα παιχνίδια που τους ξεκίνησε. Ή ανάποδα, έτσι. Να βάλει αυτούς τους 2 μέσα και να βγάλει τους 2. Σου λέω ότι ήθελε να κάνει από τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου και τον συγκράτησαν εκεί. Βλέπεις ότι οι θέσεις που αλλάζει, που γίνονται πάντα οι αλλαγές, είναι εκεί. Δεν είναι τυχαίο. Είτε παίζουν αυτοί οι 2 βασικοί, είτε είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Το δείχνει κάτι. Εντάξει, βέβαια. Όπως δεν είναι τυχαίο και ότι στα 2 κρίσιμα μάτς τα γκολ προέρχονται από συνεργασίες των 3. Μπαργκάν, Διαμαντόπουλου, Παυλίδη. Είναι και οι παίκτες που έχουν τη διαφορά της ποιότητας σε σχέση με τους υπόλοιπους, κακά τα ψέματα. Βέβαια δεν έχουν άλλα. Ο Μπαργκάν, ας πούμε, παιδιά, όλοι λέμε τον Μπαργκάν. Λέει ο φίλος ο 506 ότι είχε πρόβλημα χθες από αριστερά, πολύ μπάζαμε. Διότι πολύ απλά ο Μπαργκάν ήταν χθες πάρα πολύ κουρασμένος. Φαινόταν, έχοντας παίξει τα τελευταία παιχνίδια και προερχόμενος και από αυτή την αποχή από τα προηγούμενα παιχνίδια λόγω ενός πειθαρχικού παραπτώματος το οποίο είχε υποπέσει και έμεινε έξω σε κάποια παιχνίδια. Δεν έχει τώρα το ρυθμό και τις αναπνοές. Είναι σύνολο όμως. Και δεν βοηθούσε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο του Βαλεριάνο. Που αν παρατηρείτε, οι προσεκτικοί παρατηρητές, κάποια στιγμή γυρίζει προς το πάγκο έντονα ο Βαλεριάνος, αφού έβλεπε κατά κύματα να έρχονται όλοι από την πλευρά του, γιατί και ο Δικός δεν ήταν χαζός προφανώς. Είδε ότι ο Μπαργκάν δεν είχε καθόλου επιστροφές και φόρτος έβαλε και τον εκτός από τον Ματσούκα, φόρτος και τον Κάσες από εκεί να πέφτουν όλοι πάνω στο Βαλεριάνο. Απ' την άλλη όμως, απ' την άλλη ήταν ο Μπαϊκάρα, ρε φίλε. Ήταν ο Μπαϊκάρα που ήταν κινητικότατος. Ήταν ένας όμως. Απλά υπήρχε μια διαφορά ότι ο Κάσος. Κάσος έχει πολύ γρήγορες επιστροφές. Αυτό ακριβώς. Η μοναδική του συνεισφορά στο χθεσινό παιχνίδι, κακά τα ψέματα, ήταν αυτή. Άρα είναι ένα σύνολο. Ο Μπαργκάν είναι πολύ καλός δημιουργικά.
Είναι αυτό πάλι έκανε την τελική πάση στο Διαμαντόπουλο με πολύ έξυπνο. Τουλάχιστον αυτό περιέγραψε ο Νίκος, δεν το έχω δει. Ναι. Μας περιέγραψε ήταν πολύ έξυπνη πάσα που δίνει ο Μπαργκάν και βγάζει μόνο του τον Διαμαντόπουλο για το 1-1. Την ίδια όμως στιγμή δεν βοηθάει μεσοαμυντικά. Αυτό ένας προπονητής το δουλεύει. Δηλαδή σε κάποια μάτσα δεν χρειάζεται να γυρίσει να βοηθήσει ο Μπαργκάν. Σε κάποια άλλα μάτσα όμως χρειάζεται. Το παιχνίδι με τον Όφη είναι απαιτητικό από όλες τις απόψεις. Το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα πούμε και άλλα πράγματα. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να ανοίξουμε έτσι και τον κύκλο των συνεντεύξεων και θα πούμε και πολλά περισσότερα μέχρι τις 7 που θα είμαστε εδώ. Και μπάσκετ. Και μπάσκετ, και μπάσκετ φυσικά. Εννοείται FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526. Συνεχίζουμε. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 και αν θέλετε και να ρωτήσετε κάτι στον άνθρωπο που έχει υπογράψει δύο από τα σπουδαιότερα διπλά στο φετινό πρωτάθλημα για τον Άρη, τον Μπάμπη Παυλίδη. Μπορείτε επίσης να το κάνετε τώρα που θα δώσουμε την καλησπέρα μας. Μπάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις? Είμαστε μια χαρά. Φαντάζομαι και εσείς είστε πάρα πολύ ωραία και εσύ έχεις ένα ακόμη λόγο να είσαι, να αισθάνεσαι υπέροχο, καθώς δεν ξέρω, και στα Τρίκαλα και στο χθεσινό παιχνίδι υπέγραψες το τρίποντο και μάλιστα με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο, με δύο πάρα πολύ όμορφα γκολ. Σίγουρα, εντάξει, είμαι χαρούμενος και εγώ και οι παίκτες μου για την νίκη χθες. Εγώ είμαι ακόμη πιο παραπάνω χαρούμενος για τον γκολ που πέτυχα. Ήταν ομαδική προσπάθεια. Εντάξει, το γκολ σχεδόν ήταν το ίδιο με τα Τρίκαλα. Ναι. Πιστεύω δεν είναι τύχη, είναι ικανότητα. Αν το κάνεις δύο φορές και παραπάνω, δεν είναι τύχη. Τώρα που συνήθισες, δηλαδή, θα το κάνεις συνέχεια, θα το δοκιμάζεις δηλαδή τώρα. Θα το δοκιμάζω, εννοείται. Και μακάρι να παίρνουν τέτοια γκολ για να κερδίζουμε. Δεν μου λες σε σχέση. Σημασία έχει η νίκη, ναι, όμως, δεν έχει το γκολ. Ναι, εννοείται. Οποιοδήποτε να το έβαζε, σημασία έχει ότι κερδίσαμε. Ναι. Εσείς που είσαι ο πρωταγωνιστής, αν σου έβαζα τώρα να βαθμολογήσεις και το ένα και το άλλο, τι βαθμό θα έβαζες το πρώτο που έβαζες τα Τρίκαλα και στο χθες? Τώρα. Εντάξει. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Ο καθένας τα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει. Ναι. Να είμαστε και ρεαλιστές και λίγο. Προσγειωμένοι κιόλας. Εντάξει, προσγειωμένοι είμαστε. Απλά νομίζω έχω την αίσθηση ότι το χθεσινό ήταν λίγο κομματάκι πιο δύσκολο στην εκτέλεση. Ήταν πιο δύσκολο, ναι, γιατί την έκανα κοντρόλ με το στήθος και τη σούταρα πριν σκάσει η μπάλα. Ενώ στα Τρίκαλα έσκασε πρώτα η μπάλα, έκανα σπριν, σταμάτησα και σούταρα. Το χθεσινό δεν σταμάτησα καθόλου, δηλαδή ήταν πάνω στην κίνηση. Και γι' αυτό δεν σε προλαβαίνει και αμυντικός. Ήταν δύσκολο, ναι. Έτσι δυσκολεύεις πάρα πολύ στην κίνηση και τον τερματοφύλακα, φυσικά, εννοείται, ο οποίος δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Ναι, πιστεύω δεν το περίμενε κιόλας. Θα περίμενε ότι θα πω κι άλλο προς τα μέσα, γιατί ήμουν κιόλας λίγο μόνος. Ναι. Είχα πάρει δηλαδή την κίνηση, είχα μπει ανάμεσα από τα δύο τα στόπερ και πιστεύω δεν περίμενε κιόλας ότι θα σουτάρω έτσι κατευθείαν. Ναι. Σουτάρεις και με τα δύο πόδια, έτσι, ναι. Ναι, ναι, και με τα δύο. Γιατί... Απλά πιο πολύ μου αρέσει με τα αριστερό και με βολεύει βασικά. Αν και δεξιοπόδος, με βολεύει να σουτάρω με τα αριστερό. Ναι, και λέγαμε εδώ στην εκπομπή, στο ξεκίνημα, Μπάμπη, πριν από λίγο, ότι λίγο πριν από την επίτευξη του γκολ, έχεις πάλι ένα σουτ με το αριστερό, το οποίο ήταν πολύ κακό, ρε παιδί μου. Και 2-3 λεπτά αργότερα πετυχαίνεις αυτή την γκολάρα. Ναι, στο σουτ εκείνο, εντάξει, εκεί κόντρα κιόλας, με έβαλε κόντρα ο αντίπαλος, αλλά ο διαιτητής δεν ξέρω γιατί δεν έδωσε κόρνερ και το έδειξε out. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν καλό, εντάξει, δεν το έφυγε και καλά. Ναι. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, πήγε το επόμενο και πήγαν όλα καλά. Πάντως από χθες τα αποδυτήρια, από ό,τι μαθαίνουμε, γενικότερα υπάρχει και σχετική πλάκα, η οποία, εντάξει, υπάρχει, γιατί βέβαια υπάρχει και πολύ μεγάλο κλίμα, υπάρχει καλή ψυχολογία στην ομάδα και έχει και επικεντρο εσένα στο ότι σκοράρεις αυτά τα γκολ ερχόμενος από τον πάγκο. Και από ό,τι μαθαίνουμε υπήρχαν τα σχετικά πειράγματα. Άμα είναι να πετυχαίνεις τέτοια γκολ, Μπάμπη, καλύτερα να παίζεις ως αλλαγή, έτσι δεν σου λέγανε οι συμπαίκτες? Εντάξει, υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα πλέον. Έχουμε γίνει μια παρέα όλοι μεταξύ μας. Ξέρετε, υπάρχουν πειράγματα γενικά μεταξύ μας. Με πειράζουν συνέχεια, εντάξει. Εγώ σίγουρα θα θέλω να παίζω βασικός, όπως και όλοι ποδοσφαιριστές θα θέλουν να παίζουν βασικοί. Εντάξει, ο προπονητής είναι αυτός που κρίνει ποιος θα παίξει και ποιος είναι καλά και ποιος δεν είναι. Εμείς απλά είμαστε επαγγελματίες και κάνουμε τη δουλειά μας. Όταν θα μας ζητηθεί και εμένα και τους συμπαίκτες μου να κάνουμε ένα συγκεκριμένο ρόλο και μια συγκεκριμένη δουλειά, αυτό κάνουμε.
Έχεις να μας δώσεις... Πρέπει να είναι ένας σωστός επαγγελματίας. Έχεις να μας δώσεις μια απάντηση για ποιο λόγο ο Άρης σχεδόν σε όλα του τα παιχνίδια, Μπάμπη, δεν μπαίνει έτσι, να το πω λίγο με ένταση στα πρώτα ημίχρονα και δεν εφαρμόζει αυτό το πλάνο το οποίο δουλεύεται και δέκα εβδομάδες από ό,τι μαθαίνουμε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λύσουμε πρώτα απ' όλα εμείς οι ποδοσφαιριστές, να μπαίνουμε λίγο καλύτερα. Προσπαθούμε να το βρούμε μαζί με τον προπονητή μας, να δούμε τι φταίει. Πιστεύω είναι πιο πολύ θέμα συγκέντρωσης, γιατί πιστεύω δεν μπαίνουμε τόσο δυνατά στο παιχνίδι, γιατί ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα κερδίσουμε. Έχουμε αυτό το μέταλλο φέτος, ότι θα το πάρουμε το παιχνίδι, ό,τι και να γίνει θα το παλέψουμε να το πάρουμε. Ναι. Αλλά το καλύτερο δεν είναι αυτό. Το καλύτερο είναι ότι δεν παρατάμε κανένα παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή έχουμε κάνει τρεις ανατροπές από ό,τι θυμάμαι, τρεις. Τα 7 παιχνίδια, και αυτό δείχνει ότι δεν παρατάμε κανένα παιχνίδι και το κυνηγάμε μέχρι το τέλος. Ναι. Υπάρχει δηλαδή μια βεβαιότητα, βγάζεται μια αίσθηση ότι όπως και να έχει στο δεύτερο ημίχρονο θα μπείτε μέσα και θα το γυρίσετε το παιχνίδι. Βέβαια αυτό είναι και λίγο συνιστά και ένα ρίσκο, γιατί κάθε φορά... σίγουρα είναι ένα ρίσκο, απλά πιστεύω ότι φέτος στην ομάδα έχει γίνει καλός προγραμματισμός. Και αν και δεν παίζουμε αρκετά καλά σε πολλά παιχνίδια, υπάρχουν διαστήματα σε οποίο παίζουμε πολύ καλή μπάλα, καλό ποδόσφαιρο και καταφέρνουμε να γυρνάμε τα παιχνίδια. Mm-hmm. Πιστεύω αυτό είναι μια μεγάλη ομάδα, ότι καταφέρνει με μερικά διαστήματα στο παιχνίδι να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να πετυχαίνει το στόχο της. Ναι, η αλήθεια είναι ότι... Εντάξει, υπάρχουν και ποδοσφαιριστές νομίζω στο ρόστερ, υπάρχει μεγάλο βάθος στην ομάδα. Ναι. Κακά τα ψέματα, και υπάρχουν ποδοσφαιριστές, δηλαδή μπορεί κάποια μέρα να βρεθεί ένα σε καλή μέρα, άλλοι να βρεθούν άλλοι δύο σε καλή μέρα. Υπάρχει βάθος δηλαδή αρκετό στην ομάδα που δύο άτομα να βρεθούν σε καλή μέρα σε ένα παιχνίδι μπορούμε να το κερδίσουμε. Ναι, δηλαδή πάντως φάνηκε χθες δηλαδή το ότι με 20-25 λεπτά ουσιαστικά καλύτερης εικόνας και με την βοήθεια που προσφέρατε εσείς από τον πάγκο, εσύ δηλαδή και ο Πλατέλα, συν την άνοδο του Μπαρκάν στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν αρκετό αυτό το διάστημα. Και δεν ξέρω, αυτό μας δείχνει κάτι αφενός για τον Άρη, αλλά αφενός και για τους αντιπάλους, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, Μάτζερ, κάτι αυτό που σας είπα, ότι υπάρχει αρκετό βάθος στην ομάδα και ότι βλέπουμε ότι δεν παρατάμε κανένα παιχνίδι. Εντάξει, μπήκαμε στο ημίχρονο, ηρεμήσαμε λίγο, ηρεμήσαν τα παιδιά. Πήραμε τις οδηγίες του προπονητή μας τι πρέπει να αλλάξουμε. Και ευτυχώς μπήκαμε κι εμείς καλά στο δεύτερο ημίχρονο και οι αλλαγές βοήθησαν και οι υπόλοιποι ανέβασαν την απόδοσή τους και καταφέραμε και κερδίσαμε το μάτς. Είχαμε σίγουρα και τον κόσμο 12ο παίκτη χθες, ο οποίος μας στήριζε ακόμη και όταν χάναμε. Ναι. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να συνεχίσει να κάνει το ίδιο όπως κάνει πάντα. Ναι, πρέπει να νιώσατε έτσι ένα... Εντάξει, εσύ δεν είσαι καινούριο στην ομάδα, αλλά ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς που ήρθαν και φέτος στην ομάδα να αισθάνθηκαν έτσι μια μίνι έκπληξη βγαίνοντας από τα αποδυτήρια και βλέποντας όλο αυτό το πράγμα εκεί στην κερκίδα. Φυσικά και αισθάνθηκαν μια έκπληξη. Όσοι βγαίνανε λέγανε την εξής ατάκα, παίζουμε στο Βικελίδη σήμερα. Ναι. Εντάξει τι γίνεται, εντάξει ο κόσμος κέρδισε και ο κόσμος θες, γιατί μόνο δική μας, μόνο ο δικός μας ο λαός ακουγότανε. Ναι. Τον ευχαριστούμε, το ξαναλέω και ελπίζω την Κυριακή να γεμίσουν το Χαριλάο. Ναι, το έχετε θέσει ως στοίχημα. Το έχετε θέσει ως στοίχημα από το ξεκίνημα της. Το έχετε πει και εσείς, το έχει πει και ο κύριος Μυροφορίδης και ο προπονητής. Είναι μια καλή αφορμή. Σίγουρα, και μια ευκαιρία την Κυριακή τώρα να δείτε, να νιώσετε, δεν ξέρω, κάτι σαν την Μπόκα ενδεχομένως. Το σκέφτεστε? Φυσικά και το σκεφτόμαστε, ναι. Είναι ένας από τους στόχους μας που έχουμε βάλει την αρχή της χρονιάς, όχι μόνο να ανέβουμε κατηγορία, αλλά να φέρουμε και τον κόσμο πίσω. Δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε ότι είναι απογοητευμένος τόσα χρόνια με την εικόνα της ομάδας, αλλά το έχουμε βάλει σαν στόχο φέτος να γυρίσει ο κόσμος πίσω. Και ήδη, εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κάτι καλό γίνεται φέτος. Και αντιλαμβάνονται και αυτοί οι ίδιοι ότι κάτι καλύτερο γίνεται φέτος και βλέπουμε ότι η κίνηση είναι μεγαλύτερη του κόσμου. Ναι. Η ομάδα είναι ήδη στο ΣΥΝ7 από την τρίτη θέση. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει ΣΥΝ10. Παίζοντας με τον Όφη, που είναι ο επόμενος αντίπαλος, έρχεται μετά από μια κακή ήττα που έκανε στο γήπεδό του, ο Άρης έρχεται από ένα ακόμη σπουδαίο διπλό και το απόλυτο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο παιχνίδι, σα ίσα είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, πολύ πονηρό παιχνίδι και πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί υπάρχει αίσθηση και δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς τα αποδυτήρια, ότι αν ο Άρης καταφέρει και κερδίσει και τον Όφη την Κυριακή,
θα έχει κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι η δυναμική του Όφη δεν πάει να είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Αυτοί θα έρθουν να τα παίξουν όλα για όλα, πιστεύω, γιατί έχουν μια ήττα, έχουν μείνει λίγο πίσω στη βαθμολογία. Εμείς απλά πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε όλη τη βδομάδα και να μπούμε στο παιχνίδι όπως πρέπει να μπούμε, σαν Άρης δηλαδή. Όχι σε τις άλλες φορές δηλαδή. Ναι. Πρέπει να παίξουμε αρκετά καλά, συγκεντρωμένα, αυτά που θα μας πει ο προπονητής μας, και για να πάρουμε το παιχνίδι. Βλέπουμε κάθε μάτς ξεχωριστά και εντάξει, βλέπουμε κάθε επόμενο παιχνίδι. Δεν κοιτάμε αν πάρουμε και το επόμενο και το πιο επόμενο ότι βγήκαμε. Ακόμα είναι νωρίς. Mm-hmm. Δεν το βλέπουμε αυτό. Εμείς κοιτάμε κάθε μάτς, κερδίζουμε αυτό. Κερδίζουμε, τελειώνουμε, πάμε στο επόμενο. Αυτή είναι η νοοτροπία μας. Ο φίλος ο 506 λέει: πέστε το, πείτε στον Μπάμπη να μην επαναπάβεται, να δουλεύει πολύ. Είναι παικταράς και τον θέλουμε να πρωταγωνιστεί στη Super League, λέει εδώ ο φίλος ο 506. Μόνο δύσκολα. Να είναι καλά ο φίλος μου. δεν επαναπάβομαι ποτέ. Πάντα δουλεύω και έπειτα και συνέχεια πιστεύω να είμαι ακόμη καλύτερα και στα επόμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι ένας προσωπικός σου στόχος είναι να σταματήσει αυτό το μία βασικός δύο αλλαγή, να μονιμοποιηθεί στην 11. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας εφικτός στόχος για σένα από εδώ και πέρα. Σίγουρα, ναι, ένας από τους στόχους μου είναι αυτός. Εντάξει, όπως είπα, ο προπονητής κάνει τις επιλογές. Αυτός ξέρει καλύτερα τους παίκτες κάθε εβδομάδα, δουλεύει καθημερινά μαζί τους, καταλαβαίνει ποιος είναι καλά, ποιος δεν είναι και αναλόγως επιλέγει. Mm-hmm. Ο προσωπικός μου στόχος είναι αυτός, να μπορώ όποτε μου δοθεί η ευκαιρία και όποτε παίζω να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει. Απ' την άλλη, αν μπαίνεις αλλαγή και βάζεις γκολ, δεν μας ενοχλεί, να ξέρεις. Εντάξει, ούτε εμένα με ενοχλεί. Μακάρι να βάζω συνέχεια γκολ και μπαίνω και σαν αλλαγή. Αλλάζει η ψυχολογία σου, η παρουσία σου μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, δεν είσαι μόνο εσύ φέτος. Πέρσι, ας πούμε, αυτό που γίνεται με σένα φέτος γινόταν πολύ με τον Καπνίδη. Δηλαδή, έπαιζε βασικός, δεν σκόραρε. Δεν είχε καλή παρουσία. Έμπαινε αλλαγή. Κρίσιμο γκολ, τρεις βαθμοί, παίζει ρόλο στον αθλητή να έρχεται από τον πάγκο. Συνήθως λένε ότι όταν έρχεσαι από τον πάγκο δεν είσαι τόσο καλός, λόγω ψυχολογίας. Δηλαδή δεν ξεκίνησα, άλλος είναι ο βασικός. Δεν ξέρω πώς ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής το βιώνει αυτό. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν το βλέπω έτσι. Κανονικά, εντάξει, ούτε άγχος έχω, ούτε τίποτα. Όποτε μου δοθεί ευκαιρία για να παίξω, παίζω αυτό. Τώρα φέτος έχω παίξει σαν βασικό στο πρωτάθλημα, ένα μάτσο έπαιξα με τον Κυσαμικό. Εντάξει, το μόνο που μου λείπει είναι ρυθμός, γιατί δεν έχω παίξει αρκετά παιχνίδια mm-hmm. φέτος και στην προετοιμασία έλειπα σε προπονήσεις, έλειπα σε φιλικά. Το μόνο που μου λείπει είναι ρυθμός. Αυτό χρειάζομαι και σιγά σιγά παιχνίδι με παιχνίδι θα ανεβάζω και άλλο την απόδοση μου. Πάντως βλέπουμε ως εκτελεστή ένα παίκτη ο οποίος δεν είναι φορ, όπως εσύ, έτσι. Και όμως έχεις πετύχει τα πιο εντυπωσιακά γκολ από πάσες είτε του φορ είτε του εξτρέμ. Δηλαδή και ο Μπαργκάν και ο Διαμαντόπουλος θεωρητικά πάντα, έτσι, είναι πιο κοντά στον γκολ από έναν παίκτη ο οποίος λέγεται ότι είσαι ψευτοδεκάρι. Εντάξει. Ή το λέμε ότι είσαι ψευτοδεκάρι αυτό το χαρακτηρισμό μέσα στο σχηματισμό της ομάδας. Ναι, έτσι πως αγωνίζεται η ομάδα, σαν δεκάρι παίζω. Mm-hmm. Οχταροδεκάρι είναι η θέση μου. Ναι, γι' αυτό είπα το ψευτό, γι' αυτό το έβαλα μπροστά, το ψευτοδεκάρι που λέμε. Κατάλαβα, ναι. Mm-hmm. Εντάξει, είναι και πώς θα σου έρθει η μπάλα εκείνη τη στιγμή, πώς θα σκεφτείς εκείνη τη στιγμή, πώς θα σουτάρεις, πώς θα βάλεις το πόδι σου, όλα παίζουν ρόλο, έτσι πιστεύω. Ναι. Πάντως τώρα έτυχε να είμαι εγώ στις δύο τις φάσεις, να είμαι συγκεντρωμένος στο τελικό το σουτ και να μπει η μπάλα μέσα. Εντάξει, είναι σημαντικό βέβαια ένας χαφ να πατάει και η περιοχή. Αυτό το θέλουν οι προπονητές και εσύ το κάνεις. Αυτό το έχεις. Αυτό μου αρέσει κιόλας εμένα να πατάω περιοχή, μου αρέσει αρκετά. Να ανεβαίνω συνέχεια μπροστά. Πάντως και πέρσι. Μου αρέσει δηλαδή το μπροστά, το επιθετικό ποδόσφαιρο μου αρέσει. Ναι. Και πέρσι σου δόθηκαν τέτοιες φάσεις. Θυμάμαι μία που σε κόψανε, που ήταν και πολύ κρίσιμο το μάτς με τον Απόλλωνα στη Νέα Σμύρνη. Που είναι το offside, που είναι 1-2 το match, έχει ένα τέταρτο να λήξει, που φεύγεις μόνος σου και σε κόβει με offside. Mm-hmm. Το είχες και πέρσι δηλαδή. Θυμάμαι αυτή τη φάση, ναι. Mm-hmm. Αν και πέρσι δεν έπαιξα πολλά match, οχτάρι, οχτάρο δεκάρι, έπαιζα. Ήταν ο Τάτος. Ήταν ο Τάτος σε αυτή τη θέση περισσότερο. Ναι, ναι. Ναι, είχαμε πιο επιθετικογενή χαβ, γι' αυτό αναγκαζόμουν και έπαιζα λίγο πιο πίσω. Εντάξει,
όπου με πούνε οι προπονητές μου, εκεί θα παίζω. Και μιας και σε έχουμε εδώ πέρα τώρα, λύσε μας έτσι και μια απορία, ρε Μπάμπη. Τη ρωτάει εδώ και αρκετός κόσμος. Εμείς που δεν ήμασταν στο γήπεδο και δεν είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε το πρώτο γκολ, πώς μπήκε τελικά αυτό. Πώς μπήκε τελικά αυτό. Δεν υπάρχει πουθενά. Εμείς βλέπουμε τον Πλατέλα, να έχει την μπάλα από τα δεξιά. Μπορείς να μας πεις μετά τι έγινε. Ο Πλατέλας μπήκε προς τα μέσα προς την περιοχή. Με έκανε παράλληλη πάσα εμένα στη μεγάλη περιοχή, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Έκανα μια προσποίηση, έφερα την μπάλα από το αριστερό προς το δεξί μου, προς τα μέσα. Και την πήρε ο Μπαργκάν με πλάτη στην εστία. Την πήγε προς το αριστερό του πόδι, έκανε σαν κύκλο δηλαδή, μέσα στην περιοχή. Και λίγο πριν βγει η μπάλα, την έσπασε στα σέντρα σου δηλαδή, παράλληλα. Και πετάχτηκε ο Διαμαντόπουλος σε μικρή περιοχή και το έβαλε. Μάλιστα, ωραία. Είχαμε και την περιγραφή του γκολ, τι άλλο θέλετε. Live! Ευτυχώς τουλάχιστον ευτυχώς δεν έπεσε το ρεύμα στο δικό σου τον γκολ που ήταν καταπληκτικό και το απόλαυσε όλος ο κόσμος. Ευτυχώς. Και είσαι και λίγο άτυχος νομίζω τώρα, διότι στη Football League δεν υπάρχει και αυτό το γκολ της αγωνιστικής του που βραβεύεται. Τώρα έχεις πάρει σίγουρα ένα βραβείο. Δύο, ρε φίλε, θα παίρναμε. Σίγουρα θα έχεις πάρει ένα, ναι. Μπορεί. Μπορεί, εντάξει. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι να κερδίζει η ομάδα και να ανέβουμε κατηγορία, να πετύχουμε τους στόχους μας. Πες μας κάτι άλλο. Ο προπονητής είναι πάρα πολύ αυστηρός και με τον εαυτό του και με την ομάδα. Τον ακούμε συχνά μετά τα παιχνίδια. Το έκανε και χθες, Μπάμπη. Να λέει ότι δεν είμαι ικανοποιημένος καθόλου. Δεν έχω βρει τις λύσεις ακόμη. Για ποιο λόγο δεν παίζουμε τόσο καλά. Για ποιο λόγο μπαίνουμε έτσι τα πρώτα ημίχρονα. Τι συμμερίζεσαι αυτή την άποψη ή είσαι της άλλης άποψης που λέει ότι εντάξει, εφόσον κερδίζεις τώρα, ποιος θα θυμάται αν έπαιξε ή όχι καλά. Εντάξει, νομίζω πως όταν είσαι μεγάλη ομάδα δεν φτάνει μόνο να κερδίζεις, πρέπει να παίξεις και καλό ποδόσφαιρο. Ο προπονητής μας όποτε έχουμε κερδίσει ποτέ δεν ήταν τόσο ευχαριστημένος. Είναι προσγειωμένος άνθρωπος, το έχει δείξει κιόλας. Τον αρέσει να πετυχαίνει πάντα το τέλειο. Αυτό θέλει να βλέπει στην ομάδα του, να παίζει τέλειο ποδόσφαιρο και να κερδίζει. Νομίζω πως και εγώ το ίδιο θα έκανα αν ήμουν στη θέση του. Έτσι πρέπει να είναι ένας προπονητής σε μια μεγάλη ομάδα και κάθε φορά δηλαδή και πάντα μετά από κάθε νίκη μας δείχνει βίντεο το τι κάναμε λάθος και τι πρέπει να βελτιώσουμε και όλα. Μάλιστα. Πάντως αυτό με το δεύτερο ημίχρονο το έχετε κάνει κανόνα. Όντως παίζετε πολύ καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω πάντως δεν ξέρω. Ναι, πάντα να περιμένετε ότι στο δεύτερο κάτι θα γίνει. Έτσι. Να μην ερχόμαστε μήπως καθόλου. Στο πρώτο να ερχόμαστε κατευθείαν στους 45. Να... και αυτό γίνεται. Όχι, ξέρεις τι. Πάντως έχετε σχολιάσει μεταξύ σας και συγγνώμη ότι σας επηρεάζει πολύ. Τώρα δεν ξέρω, δεν το λέω ως δικαιολογία. Το γεγονός ότι παίζετε πολύ νωρίς το μεσημέρι, 3 ώρα τα παιχνίδια. Δεν ξέρω. Άρα την Κυριακή που παίζετε 5. Είμαστε άνετοι, ωραία. Ισχύει αυτό ότι είναι... Εντάξει, νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Οι άλλοι παίζουν πιο αργά. Όχι, γενικότερα. Είναι παίζουμε... δύσκολη ώρα, γιατί τρως πάρα πολύ νωρίς, εννοώ το πρωί. Το μεσημεριανό, δηλαδή πολύ νωρίς το πρωί. Εντάξει, ναι. Και οι άλλοι την ίδια ώρα τρώνε, Άλεξ. Εγώ για τους παίκτες του ναι, ναι, αυτό ακριβώς θα έλεγα. Και οι αντίπαλοι το ίδιο πράγμα κάνουν, οπότε δεν είναι σαν δικαιολογία αυτό. Ναι, δεν το χρησιμοποίησα ως δικαιολογία. Ότι παίζει ρόλο λες αυτό το 3 ναι. ώρα. Καλά, συγγνώμη, εγώ θυμάμαι όταν πηγαίναμε στο γήπεδο ως φίλαλοι, 2 η ώρα παίζαν τα μάτς. Παλιά. Τώρα αλλάξαμε τα δεδομένα. Τώρα την Κυριακή που θα παίξετε 5 και με προβολή όμως. Μπάμπη, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να ξέρεις. Περίμενε όμως 5, ναι, 5 και 7 και τα λοιπά χάσαμε φίλε. Με Γιάννενα και με τέτοιο. Γιάννενα ισοπαλία με παλιά. Έχετε δίκιο, ναι. Με προβολή. Έχετε δίκιο, ναι. Ένα, λοιπόν, δεν έχουμε κάνει το μόνο αειδικό αποτέλεσμα με προβολής. Την νίκη θα την κάνουμε την Κυριακή. Το έκανες, επειδή θυμάμαι. Έτσι ακριβώς. Πανεγιάλου κέρδισες με προβολής. Και Μπόκα. Πανεγιάλου και Μπόκα. Ναι, μέσα στο Πανεγιάλου και ναι. Θεωρείς ότι, όπως λένε πολύ, το καλύτερο σας ημίχρονο μέχρι στιγμής είναι με την Παναχαϊκή, το δεύτερο μισό του αγώνα. Ή με τον Εργοτέλη. Και λόγω ποιότητας ομάδας, γι' αυτό λέω Παναχαϊκή. Γιατί είναι και καλύτερη ομάδα η Παναχαϊκή. Νομίζω ναι, με την Παναχαϊκή. Είναι γιατί είναι και ποιότητας καλύτερη ομάδα. Και με τον Εργοτέλη κάναμε πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, υπήρχε μόνο μία ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, μόνο εμείς υπήρχαμε. Απλά ήταν λίγο αφελής ο Εργοτέλης στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί ήταν λίγο... Συνέχιζαν, έπαιζαν λες και κυνηγούσαν αυτοί το σκορ και παίζαν τόσο ψηλά που έδωσε το δικαίωμα στον αέρα να πετύχει τα γκολ. Ενώ η Παναχαϊκή. Εντάξει, το τι κάνει κάθε ομάδα δικό του θέμα. Εντάξει, καλά, ναι. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Εμάς μας ήφερε αυτό που έπαιζε, έτσι πως παίζανε. Ανοιχτά, τόσο ανοιχτά και το εκμεταλλευτήκαμε. Πώς βλέπεις τους υπόλοιπους, δηλαδή νομίζω ότι έδειξε ακόμα μεγαλύτερη η ανατροπή με την Παναχαϊκή και φυσικά το χθεσινό διπλό σε σχέση και με αυτό που είδαμε στο όφι Παναχαϊκή, δηλαδή όπου έδειξε η Παναχαϊκή ότι πραγματικά είναι μια καλή ομάδα, δεν ήταν τυχαία δηλαδή η εμφάνιση στο παιχνίδι με τον Άρη. Νομίζω πως οι πρώτες 4 με 5 ομάδες είναι αρκετά δυνατές.
Αλλά εντάξει, το βλέπουμε αυτό, το ξέρουμε, γνωρίζουμε πώς είναι η κατηγορία πλέον. Αλλά δεν πρέπει να τα κοιτάμε αυτά. Εμείς κοιτάμε τώρα τον εαυτό μας, είμαστε ήδη πρωτοπόροι και θέλουμε να χτίσουμε μια καλή διαφορά για να παίζουμε και πιο άνετα μετά, και πιο, να παίζουμε και πιο καλό ποδόσφαιρο, να μας βγαίνουν και όλα μετά στο γήπεδο. Πάντως, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε, να κοιτάμε εμείς μόνο την ομάδα μας, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, και το τι κάνουν οι άλλοι δεν μας ενδιαφέρει, γιατί εμείς είμαστε μπροστά. Πάντως, σε αντίθεση με πέρσι, πέρσι ο Άρης όποτε δέχτηκε γκολ, πολύ δύσκολα και μάλλον μόνο με εύκολες ομάδες το Βικελίδης κατάφερε να το γυρίσει. Θυμάμαι ένα μάτς με τα Χανιά, παραδείγματος, που πάλι στο 90 το γύρισε. Είτε στα Τρίκαλα, είτε στη Λαμία. Δεν κατάφερε να γυρίσει το αποτέλεσμα φέτος. Υπάρχει η πίστη ότι μπορεί να το κάνει, γιατί έχει και πολύ καλύτερη παρουσία όσον αφορά τη φυσική κατάσταση. Βέβαια, σε αυτό νομίζω παίζει ρόλο και το γεγονός ότι ξεκίνησε η προετοιμασία κανονικά με όλους τους παίκτες από την αρχή. Μία-δύο προσθήκες έγιναν προς το τέλος. Έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Φέτος βλέπουμε μια αλλαγή νοοτροπίας στον τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια. Έχουμε την ικανότητα φέτος να παίρνουμε τα παιχνίδια. Ακόμη και όταν βρισκόμαστε πίσω στους σκόρες, γιατί δεν σημαίνει πέρσι που δεν το κάναμε. Αυτό είναι και η νοοτροπία που έχουμε χτίσει φέτος. Αλλά εντάξει, έχει γίνει και όπως είπα και πριν καλός προγραμματισμός στην αρχή της χρονιάς με την προετοιμασία μας. Έγινε πολύ καλή δουλειά. Και εντάξει, όταν έχεις δυνάμεις και αντοχές και τρέχεις μέχρι το 90, αφού από τη στιγμή που έχεις την ποιότητα και την ικανότητα, μετά σου βγαίνουν όλα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, γιατί ξέρουμε ότι σε βγάλαμε και από μια υποχρέωση που έχεις αυτή τη στιγμή, για να μην σε καθυστερήσουμε άλλο. Βάλε λίμπερο, γιατί σε λίγο θα βάλουμε τον γκολ σε περιγραφή Νίκου Παπαδόπουλου. Εντάξει. Θα ακουστεί. να το κρατήσουμε. Να το ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και την Κυριακή ακούμε ένα, και ας είναι και με το δεξί, δεν πειράζει, γιατί είδαμε δύο με τα αριστερό να εμπλουτίσουμε το ρεπερτόριο. Και ας μην είναι τόσο εντυπωσιακό. Σπρώξτε πάνω στη γραμμή, δεν μας ενοχλεί. Μόνο γκολ να πάει και όπως να είναι. Έτσι, έτσι. Να είστε καλά. Και εσύ, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Μπάμπη Παυλίδη, ο οποίος έχει πετύχει πραγματικά δύο εκπληκτικά γκολ μέχρι στιγμής, τα οποία μάλιστα είναι και τρίποντο επί αντιπάλου, όπως τα Τρίκαλα και η Δόξα Δράμας, τα εξάποντα που λες και εσύ, γιατί είναι και εκτός έδρας, γιατί θα έρθουν όλες αυτές οι ομάδες μες στο Βικελίδης και αντιλαμβάνεστε ότι ήδη ο Άρης δεν είναι οι 7 βαθμοί που είναι στη διαφορά από τη θέση, από την τρίτη θέση. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει ένα μαξιλαράκι 7 βαθμών από τον τρίτο. Ναι, εννοείται. Γι' αυτό σου είπα δεν μετράει από το δεύτερο. Είναι ότι τους έχεις και εδώ μέσα. Και έχεις τη δυνατότητα μετά, ρε παιδί μου, σε μια κακή σου μέρα να στραβοπατήσεις και κάπου. Εντάξει, δηλαδή σου δίνεται το περιθώριο. Κάποια στιγμή, αν θα στραβώσει το πράγμα, δεν είσαι σε καλή μέρα, δεν μπαίνει μέσα τίποτα, έχεις κάποιες απουσίες ενδεχομένως από κάποιο παιχνίδι. Να έχεις το μαξιλαράκι που λες να... Όχι αυτό που γινόταν πέρσι, που πας στη Σπάρτη και λες τετέλεστε, άμα δεν κερδίσω γεια σας. Αυτό το τετέλεστε που λες, κατά κάποιο τρόπο, όχι απαραίτητος, ναι. Το έχει Όφη τώρα την Κυριακή. Μα και πέρσι Όφη έτσι ήταν. Ο οποίος βέβαια έχει 10. Και ανακυνηγάει και τη δεύτερη θέση βέβαια, αυτό όχι την πρώτη. Δεν είναι τετέλεστε. Και αυτό είναι το σημαντικό του αν συνεχίζεις έτσι, ότι θα αναγκάσεις τις ομάδες οι οποίες θα αποτελέσουν ένα γκρουπ αυτών που θα παλέψουν για την άνοδο και κυρίως για τη δεύτερη θέση να ασχολούνται μόνο με τη δεύτερη θέση. Έτσι. Και όχι με την πρώτη. Όπως εμείς κάναμε καλή ώρα, κακή ώρα μάλλον, με τη Λαμία την περσινή σεζόν. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και προσθέσετε το 54526. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα ακριβώς στη μέση, λίγο μετά τις 6 και να επιστρέψουμε για να μιλήσουμε και για μπάσκετ, γιατί είχαμε σήμερα απολογία από τον. Θα βάλουμε και τον goal, το και θα βάλουμε και τον goal εννοείται. Και θα μιλήσουμε και για μπάσκετ φυσικά, γιατί και εκεί είχαμε σήμερα μια σημαντική εξέλιξη. Πολύ χιόνι στην Ευρώπη, δεν γίνεται λες, να έρθει κατά εδώ. Το χιόνι, ναι. Είναι κανόνες να έρθει την Κυριακή. Λοιπόν, κάτσε να δω. Το Χριστούγεννα να έρθει. Τι καιρό έχει τα δύο. Έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ πάντοτε στον Λίμπερο είμαστε συντονισμένοι στην εκπομπή του All About Aris. Πριν ακούσουμε τα δύο γκολ του Άρη χθες. Το ένα μάλιστα έχει και αξία το πρώτο, γιατί ζωντανά δεν το είδαμε, επαναλαμβάνω, στην τηλεόραση. Εδώ καιρό, φίλο μου, βγάζει μέχρι το Σάββατο, γιατί είναι Δευτέρα σήμερα, αύριο θα ξέρουμε δηλαδή ακριβώς, και μου βγάζει Τρίτη, ήλιο με δόντια, Τετάρτη, ήλιο, Πέμπτη, ήλιο με δόντια και 17 βαθμούς, Παρασκευή, ήλιο με δόντια, 16 βαθμούς, Σάββατο, ήλιο με δόντια, 16 βαθμούς.
Μου βάζει μια πιθανότητα βροχής το βράδυ του Σαββάτου 25%. Δεν νομίζω, ρε φίλε, τώρα. Ό,τι και να γίνει, πάμε να πάρει τα εισιτήρια από αύριο, ώστε και να βρέχει να έρθετε. Δεν νομίζω ότι μια βροχούλα, αλλά ο κόσμος του άρεσε. Με μια βροχούλα που δεν έχει βροχή, έτσι. Δεν δείχνει ότι έχει βροχή την Κυριακή, απλά λέμε στην πιθανότητα. Νομίζω ότι αυτό που είπαν αρκετά παιδιά και βλέπω και στο Facebook κτλ. Θα είναι ντροπή αν ο Άρης έχει κάτω από 15.000 κόσμο σε αυτό το μάτσο. Θα πρέπει να είναι γεμάτο γήπεδο. 5 ευρώ έχει το εισιτήριο στα πέταλα. 5 ευρώ. 10 στη θύρα 2. Εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα αξίζει τη συμπαράσταση. Και έχει κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Ευθύς εξ αρχής. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα. Δείχνει ένα χαρακτήρα. Δείχνει τουλάχιστον αυτό που θέλουμε να βλέπουμε όλοι. Μια διάθεση, ένα υπέρμετρο πάθος. Φέρονται αποφασισμένοι να τελειώσουν τη δουλειά φέτος οι ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι αξίζουν της συμπαράστασης. Και το σημαντικότερο και ένα από τα σημαντικά νομίζω της χθεσινής νίκης είναι ότι εμπεδώνεται και μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του κόσμου και, και της ομάδας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά μιλώντας για τον Άρη και αυτά που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Και είναι και ένα μάτς εμπορικό, δηλαδή δεν είναι με αντίπαλο τον Αιγινιακό ή τον Κισαμικό με όλο το συμπάθειο για αυτές τις ομάδες, είναι με τον Όφη. Μετά τον Άρη είναι η πιο εμπορική ομάδα στην κατηγορία. Τι άλλο να θέλουμε δηλαδή. Το πακέτο είναι ελκυστικότατο για το μάτς της Κυριακής. Και μακάρι να έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι και το τελευταίο πριν τις γιορτές. Μετά την ομάδα θα τη δούμε με το νέο έτος πλέον. Ξανά στο γήπεδό της. Είναι μια καλή ευκαιρία και λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Μακάρι να απολαύσουμε έτσι και μια ωραία βραδιά, ένα απόγευμα στην ουσία, και ακόμη μια νίκη η οποία θα κάνει πιο εύκολο το δρόμο της ομάδας προς τη Super League. Θα πούμε και άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Σας πω ότι το μάτς είναι στις 5, μην ξεχάσετε και πάτε στις 3. Με αίτημα της Παϊάρης έχει αλλάξει. Και έγινε αποδεκτό το αίτημα και έγινε αποδεκτό το αίτημα και μάλλον έγινε το αίτημα και στη συνέχεια έγινε αποδεκτό γιατί είναι και ανοιχτή η αγορά, θυμίζω, την Κυριακή. Είναι αυτό λεγόμενο το εορταστικό ωράριο και σοφά νομίζω σκεπτόμενοι πάει για να έχει όσο το δυνατόν το μεγαλύτερο προσέλιο. Το εορταστικό ωράριο τι ώρα τελειώνει το Σάββατο? Πιο μετά. Για να δει δοθεί δυνατότητα, φαντάζομαι, στον κόσμο με τις οικογένειές του που θα θέλει να πάει να κάνει κάποια ψώνια, να τα κάνει το πρωί εγκαίρως και να έχει το περιθώριο να πάει και στο γήπεδο για να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όσον αφορά τον Μπούρμπο, ο οποίος συμπλήρωσε 4 κίτρινες κάρτες, με τον Απόλλωνα Λάρισας αποφασίστηκε να εκτίσει την ποινή της μίας αγωνιστικής. Είναι δηλαδή το 4ο κατά σειρά τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας, να είναι παρόν δηλαδή στα θεωρητικά πιο δύσκολα, με Όφη, Πανεγιάλιο και Απόλλωνα Πόντου. Έχουμε τα γκολ, κύριε Καβαδία. Είμαστε έτοιμοι. Για βάλτε το πρώτο να ακούσουμε Νίκο Παπαδόπουλο. Τα τέλα από τα δεξιά. Πάει την μπάλα στο αριστερό. Για τον Μουμίν. Παυλίδη ψάχνει το χώρο. Ο Μπαργκάν με στην περιοχή. Ψάχνει το χώρο για το σιούτ από κοντά. Έβαλε και ένα Μουμίν. Παπαδόπουλος μέσα. Όλοι μαζί πάλι. Αποδίδουν καρπούς από την ατομική προσπάθεια του Μπαργκάλ που έβγαλε με τον Διαματόπουλο και αυτός από κοντά φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Για ρίξε και το δεύτερο τώρα. Ήταν πιο εύκολη η περιγραφή στο δεύτερο. Λίγο δυνάμωσε το. Γουζουλάκι κόμουνε του Άρη. Ο Διαματόπουλος η παλιά στο χώρο για τον Παυλίδη. Παυλίδη στο ζουν αριστερό. Από τον κεραυνό του Μπάμπη Παυλίδη και πάλι
Εδώ στη δράμα, δόξα Άρης, 1-2. Εντάξει, το δεύτερο ωραία το περιέγραψε. Στο πρώτο είχε και ένα μουμίν σε σχέση με την περιγραφή Παυλίδη, να ξέρεις. Υπέρδεψε τον Παυλίδη με τον μουμίν, ή υπάρχει και παρεμβολή μουμίν και δεν τον έχουμε και δεν τον θυμάται τον Μπάμπη. Λεπτομέρεια. Κοίταξε, τα βασικά τα είχε. Είχε Πλατέλας, Παυλίδης, Μπαργκά, Διαμαντόπουλος. Στο άλλο λέει Διαμαντόπουλος, Παυλίδης. Άρα τελειώσαμε. Είχε τα βασικά ο Νίκος. Το δεύτερο το είδαμε, ρε φίλε, και εμείς. Ναι. Ξέρουμε τι είδαμε. Σωστό και αυτό. Ωραία, ωραία είναι αυτά. Και τα γκολ. Α, βρούμε και έναν τρόπο στην Ελλάδα να μην βάζουμε 5 ραδιόφωνα μαζί σε ένα κουβούκλιο για 2. Όταν είναι περιορισμένα τα κουβούκλια και ο χώρος εκεί. Εντάξει. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Στην Ελλάδα, στην Αγγλία πας, ο καθένας έχει το κουβουκλιάκι του. Στην Ισπανία πας, ο καθένας έχει το χώρο του. Στην Ελλάδα κάνουμε παρέα όλοι μαζί. Όχι ότι έχουμε τίποτα με τους συναδέλφους, ίσα ίσα. Και ειδικά τα παιδιά που ταξιδεύουν και στα εκτός έδρας. Έχουν γίνει πολύ καλές παρέες και υπάρχουν και τα ωραία είναι μετά από νίκη να γυρίζεις, να πας να φας και την πριζολίτσα σου, να κάνεις και το χουλιαμά σου και όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις τη σωστή δουλειά. Ακούσατε τώρα στον γκολ. Φωνάζει ο Νίκος, φώναζε δίπλα ο Δημήτρης, πιο δίπλα ο Γιώργος, όλοι φωνάζαν μεταξύ τους. Εντάξει. Τέλος πάντων. Κάποια στιγμή το 2442 θα κάνουμε και στην Ελλάδα τους πρέποντες χώρους για την δημοσιογραφική κάλυψη των αγώνων. Το επόμενο βήμα θα ξέρεις ποιο είναι, να βάλω τα ραδιόφωνα μέσα εκεί που είναι και η τηλεοπτική μετάδοση. Μπορεί να κάνουν και κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο Βικελίδης πάντως είναι διαφορετικά, είναι χωριστά. Είναι πάνω η τηλεοπτική μετάδοση και κάτω όλα τα υπόλοιπα. Πολύ λόγος γίνεται και για αυτή τη φωτογραφία που βλέπεις. Για την ανέβασε και αρκετός κόσμος. Και σημειώνει το πόσο ενωμένοι δείχνουν οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Κοιτάξτε, είναι γενικότερα η άβρα που υπάρχει σε Αλέξη από το καλοκαίρι φέτος. Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα που βέβαια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, είναι η άβρα που υπάρχει, η πίστη που υπάρχει σε όλους από το καλοκαίρι, ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν υπάρχει μύρλα, δεν υπάρχει γκρίνια. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Χθες έβλεπα ένα φίλο που στο ημίχρονο έλεγε ότι πρέπει ο Διαμαντόπουλος να φύγει, δεν μπορεί να παίξει το ψημί. Ή τυφλός είναι ο φίλος ή κάτι άλλο. Διότι ο Διαμαντόπουλος για μένα είναι. Φίλος του Καπνίδη, φαίνεται. Τι. Πριν πέσει ο Αντώνης. Νομίζω, εγώ είδα τον Αντώνη να πανηγυρίζει έξαλλα τα γκολ. Και με τους συμπαίκτες του, γιατί μερικοί δεν αντιλαμβάνονται ότι οι παίκτες ακόμα και όταν δεν παίζουν, το σίγουρα θέλει ο καθένας την ατομική του βελτίωση και προβολή και ανάπτυξη και τα πάντα όλα. Αλλά όταν η ομάδα κερδίζει, θέλουν πρώτα απ' όλα να πετύχουν το στόχο. Και είδα αρκετά παιδιά, τον Αναγνωστόπουλο, που δεν παίζει και ξέρει ότι θα παίξει κιόλας. Έτσι που είναι ο Καντιμίρης σε εξαιρετική κατάσταση από την αρχή του. Το ίδιο ακριβώς. Αλλά για μένα ο Διαμαντόπουλος είναι η πιο ευχάριστη των εκπλήξεων. Δηλαδή, τον Μουμίν τον περίμενα. Τον Ιντζόγλου τον περίμενα. Τον Δελιζής τον περίμενα. Τον Σόουζα, οκ, τον είχαμε και στην ομάδα, τον ξέρω. Τον Καντιμίρη επίσης ξέρω ότι είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος τερματοφύλακας. Για τον Πλατέλα ούτε συζήτηση. Έτσι. Δεν περίμενα και δεν είχα δει τα στοιχεία που έχει ο Διαμαντόπουλος στο παιχνίδι. Και είναι και ένα παιδί που η μόνη φορά που έχουμε μιλήσει οι δυο μας είναι που τον φιλοξενήσαμε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Είναι ο τρόπος που υποδέχεται την μπάλα, είναι ο τρόπος που δημιουργεί γκολ. Αν έχετε προσέξει, δεν είναι μόνο ότι είναι πρώτο σκόρερ αυτή τη στιγμή στη Λίγκα. Έχει 4 γκολ και είναι και πρώτο σκόρερ του Άρη. Δεύτερο είναι ο Πλατέλας με 3. Έχει δημιουργήσει πολλά γκολ ο Διαμαντόπουλος. Εντάξει, έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Και αν το έλεγα και τις προάλλες, όταν κάναμε ένα σχόλιο για το Διαμαντόπουλο, ότι αν ήταν και λίγο πιο ταχύς, ασφαλώς θα έπαιζε σε ένα πιο υψηλό επίπεδο. Και λίγο λιγότερο επίρρεπης σε τραυματισμούς. Εντάξει, ναι. Έχει αυτό με το. Δηλαδή, υπήρχε σχολιάσμος για τη μέση του, αλλά μέση, άμα έχει τη μέση δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Στη μέση δεν μπορεί να παίξει, όπως επίσης δεν μπορεί να αλλάξει την ταχύτητα. Την ταχύτητα είτε την έχει είτε δεν την έχει. Άντε να τη δουλέψει όταν είσαι 12, 13, 14 και πάλι και είναι με μικρά περιθώρια. Εντάξει, πάντως το έχει αντισταθμίσει αυτό το μειονέκτημα που έχει με την εξυπνάδα του, την ποδοσφαιρική του ευφία, το καλό κράτημα της μπάλας και τη δυνατότητα του να παίζει στο χώρο όπως έκανε με την πάσα που έβγαλε στον Παυλίδη χθες. Στον Παυλίδη, στον Ντούνι, στο 2-3. Στον Μουμίν με την απίστευτη ευκαιρία που έχει χάσει. Γενικότερα έχει την ικανότητα να το κάνει αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμος για τα δεδομένα της Football League. Ειδικά είναι αυτή τη στιγμή μια πολύ καλή προσθήκη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειάζεσαι ακόμη μία. Και έχω την εντύπωση ότι
μετά το μάτς με τον Όφη τελειώσει και με το καλό. Και το Αίγιο. Αυτό το παιχνίδι. Μετά είναι στο καπάκι αυτό. Γι' αυτό λέω μετά το μάτς με τον Όφη. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο και σε μεταγραφικό κλίμα. Δηλαδή για κάποιες προσθήκες που θα γίνουν το Γενάρη. Όχι πάρα πολλές. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα γίνουν εξαλωσίνες και δεν υπάρχει λόγος. Με κάποιες συγκεκριμένες πινελιές, τις οποίες έχει ανάγκη η ομάδα σε συγκεκριμένες θέσεις για να κλειδώσεις, αν θέλεις, να σφραγίσεις την άνοδο, εφόσον συνεχίσεις σε αυτό το ρυθμό μέχρι και τότε. Ο προπονητής νομίζω ότι, εντάξει, είναι πια σχεδόν 6 μήνες, κοντά 6 μήνες με την ομάδα, ξέρει από την καλή και από την ανάποδη τους ποδοσφαιριστές του, ξέρει σε ποιες συνθήκες μπορεί να το βοηθήσει ο καθένας, σε ποια θέση, ποια είναι τα καλά του, ποια τα άσχημά του. Τι καπνό φουμάρι δηλαδή στην ουσία ο κάθε ποδοσφαιριστής. Και μην κάνουμε το αντίθετο από πέρσι. Επειδή κάναμε πολύ κακό πρώτο γύρο, έγιναν σωστές προσθήκες. Η ομάδα στο δεύτερο γύρο ήταν πολύ καλύτερη. Δέχτηκε τρία γκολ. Ναι, δεν θα γίνουν πολλές προσθήκες. Δεν υπάρχει λόγος να γίνουν πολλές προσθήκες. Όχι, λέω ότι πέρσι έγιναν σημαντικές προσθήκες, ανεξάρτητα ότι δεν επιτεύχθηκε ο στόχος. Η ομάδα δέχτηκε τρία γκολ στο δεύτερο γύρο. Έτσι. Θα μου πει το ένα, σου στέρισε την άνοδο που έχασε από τα Τρίκαλα και οκ. Okay, έκανες δυο μάτς με τον Πανσεραϊκό, ας πούμε, που κερδίζεις, που φέτος δείχνεις ότι αυτά τα μάτς θα τα καθαρίζεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Απλά μην επαναπαυτούμε ότι, ξεφύγαμε και μας βγουν προβλήματα στην πορεία και δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε. Όχι, πρέπει φυσικά να εννοείται, γιατί μπορεί να κάνεις μια κοιλιά στο πρωτάθλημα, να έχεις κάποιες απώλειες και να μπορείς να έχεις το υλικό για να επιστρέψεις αμέσως μετά, να διαχειριστείς κάποιες τιμωρίες, ενδεχόμενους τραυματισμούς. Και υπενθυμίζω και κάτι ακόμη, ή το βάζω στην κουβέντα, αν θέλεις, ότι όντας μπροστά στη βαθμολογία και ξεκάθαρο φαβορί, έχεις τη δυνατότητα το Γενάρη να κάνεις κάποιες επιλογές, όχι για το πεντάμινο που θα ακολουθήσει, αλλά και για την επόμενη χρονιά της Super League. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Να ξέρετε και όταν πέφτεις στο τραπέζι με κάποιους ποδοσφαιριστές, λαμβάνετε σοβαρά υπόψη. Γιατί σου λέει ο άλλος, θα παίξω 5 μήνες, θα κάνω ένα συμβολιάκι 1,5-2,5 χρόνια, ανάλογα με την περίπτωση του ποδοσφαιριστή. Και λίγους μήνες αργότερα θα παίζω στη Super League με τον Άρη. Είναι διαφορετικό. Θα δούμε τι επιλογές θα γίνουν. Παραλαμβάνω, αυτά μετά τα δύο τελευταία παιχνίδια που ακολουθούν μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Μετά υπάρχει και ένα κενό 4-5 ημερών, θα φύγουν οι ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν και αρκετοί παίκτες που τώρα τους βλέπουμε δεσμευμένους με ομάδες κτλ. Τώρα πολλά θα γίνουν με τις επόμενες μέρες, να ξέρεις. Έβλεπα, ας πούμε, να σου κάτι μου άρεσε. Μου αρέσει πάντα ένας παίκτης ο οποίος βγαίνει σε πολύ πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια. Είχε ξεπεταχτεί αρκετά. Ο Βασιλείου του Λεβαδιακού, ο οποίος είναι πάλι σε καραντίνα. Αυτό βέβαια δείχνει το προβληματικό είναι του χαρακτήρα. Χαρακτήρας και είναι και. Όπως λες, σε πολύ ευθύνουσα πορεία. Απλά και τον φέρνω ως παράδειγμα, γιατί σήμερα διάβαζα το ρεπορτάζ ότι θα του λύσουν το συμβόλαιο για να πάει να βρει αλλού ομάδα κτλ. Τέτοιες περιπτώσεις που δεν κολλάνε σε μία ομάδα θα προκύψουν. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μπορεί να είναι μια χαρά χαρακτήρες, αλλά να είναι δυσαρεστημένοι γιατί δεν παίζουν. Και στον Άρη μπορεί να υπάρχουν. Ναι, πολλά μπορεί να. Στον οποιοδήποτε μπορεί να υπάρχουν τέτοια. Και μην, ξεχνάτε κάτι ακόμη, ότι ωραία, μιλάμε για προσθήκες. Money. Θα πρέπει να υπάρχουν πέρα από αυτό, γιατί θα πρέπει να δούμε κάποιες προκαταβολές ασφαλώς. Και ειδικά αν θες να φέρεις και ένα επιθετικό καλό τώρα, και είπα, βόσεις και περισσότερα χρήματα. Του χρόνου είναι τα λεφτά. Θα πρέπει να φύγουν και κάποιοι. Σωστό. Το ρόστερ ήδη αριθμεί πολλούς παίκτες. Και αν φέρεις τρεις, εγώ σου λέω φέρε μόνο το Γενάρη, πάμε στους 31. Η παιδιά είναι πολύ. Είναι τρεις ενδεκάδες. Θα δούμε, θα κάνουμε. Εμείς θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα. Όταν γυρίσουμε, θα πούμε και για μια πρώτη κουβέντα που έγινε στην ουσία ανάμεσα σε λογιστές Καρυπίδη και τα λοιπά για το θέμα της αδειοδότησης. Και μπάσκετ δεν είπαμε, όμως θα πούμε και για μπάσκετ τι σημαίνει η σημερινή απόφαση. Καταρχήν παίζει αύριο η ομάδα. Εννοείται, ναι. Σε λίγο όλα αυτά. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Φίλε, μπορείς να αλλάξεις το συγκεκριμένο άσμα, το οποίο μέχρι και εγώ που μιλάω είμαι έτοιμος να κοιμηθώ. Μπορείς να το βγάλεις λίγο. Γιατί είναι για γύρω στις 12.30 το βράδυ και τα λοιπά, αφού έχω πιει τρεις βότκες όμως το συγκεκριμένο και πριν πάω στα μπουζούκια. Τώρα που βγήκε έξω αυτός, κατάλαβες, να υποφεληθώ λίγο. Μην του πετάξω κανένα Βασίλη Καρά τώρα και πάθει εγκεφαλικό. Λοιπόν, έλεγα για το ποδόσφαιρο ότι πέρα από όλα τα υπόλοιπα υπάρχει και το ξεκίνημα της προετοιμασίας για την αδειοδότηση και φαίνεται ότι η ΠΑΕ Άρης, τουλάχιστον στις σκέψεις και στα λόγια, φαίνεται να βάζει μυαλό να μην έχουμε τα περσινά, να μην έχουμε δηλαδή επιπολαιότητες και να δίνουμε το δικαίωμα σε κάποιους να αμφισβητήσουν αυτό που η ομάδα κερδίζει μες στον αγωνιστικό χώρο.
Ήδη υπήρξε το πρώτο ραντεβού του κυρίου Γαρυπίδη με τους λογιστές, ώστε να τεθεί το χρονοδιάγραμμα εκείνο που θα επιτρέψει να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και αυτό το οποίο σημειώθηκε και ήταν και η δέσμευση του κυρίου Γαρυπίδη, ότι όλα τα απαραίτητα, όπου απαραίτητα με δέσμευση Γαρυπίδη σημαίνει πληρωμές, θα γίνουν μέχρι τα μέσα τέλη του Φλεβάρι, ώστε να ρυθμιστούν τα πάντα όλα και στη συνέχεια να υπάρχει ένας μήνας για να ρυθμιστούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες. Γιατί ο Άρης, όπως και όλες οι υπόλοιπες ομάδες, θα ελεγχθεί μέχρι τις 31 12 του 17 και έχει το περιθώριο να κάνει όλα όσα πρέπει να κάνει, τις διακανονισμούς ή τις πληρωμές ή την εξόφληση, μέχρι 31 3 του 18. Άρα θα πρέπει, και ήδη γι' αυτό ξεκίνησαν από τώρα, να συγκεντρωθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα, να γίνουν ρυθμίσεις με την εφορία, όχι να πάμε να την κάνουμε τον Ιούνιο όπως έγινε πέρσι, να γίνει η ρυθμίση με την εφορία και το δημόσιο. Ο μόνος επιπλέον βραχνάς που υπάρχει σε σχέση με πέρσι είναι το γεγονός ότι οι αρκετοί διακανονισμοί που έγιναν με χρήματα που πληρώνονται σε παίκτες όπως ο Ταυλαρίδης, ο Καράμπελας και όλοι αυτοί, δεν είναι μόνο τα χρήματα που παίρνουν αυτοί, είναι και χρήματα που πρέπει να δοθούν στην εφορία για όλους αυτούς. Είναι και χρήματα, παραδείγματος χάρη, το οποίο χρήματα μάλιστα μετά από ένα ποσό και πάνω είναι άνω του 40%. Και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αρκετά χρήματα που πρέπει να δοθούν και προς την εφορία. Αυτά βέβαια μπορούν να ρυθμιστούν. Είναι φυσιολογικό. Αλλά οι ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι 31 Τρίτου του 18. Πλέον δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία. Δεν υπάρχει η παραμικρή ανοχή για το οποιοδήποτε λάθος. Θα πρέπει η διοίκηση του κυρίου Γαρυπίδη να φανεί συνεπής και γι' αυτό άλλωστε έγιναν αυτά τα πρώτα ραντεβού χθες και σήμερα με τους λογιστές και τον ίδιο τον κύριο Γαρυπίδη χθες, προκειμένου να μην υπάρχουν θέματα, προβλήματα και ζητήματα σε αυτό το σημαντικότατο θέμα για την ΠΑΕ Άρη στην αδειοδότηση. Για το νομικό κομμάτι με τον κύριο Λάσκαρη τα είπαμε και νωρίτερα. Υπάρχει το γεγονός ότι είναι ελεύθεροι και αυτός και η σύζυγός του, με την καταβολή εγγύησης 400.000 ευρώ συνολικά. Βέβαια, να ξέρετε ότι αυτό το 400.000 εγγύηση δεν σημαίνει ότι πληρώνω 400.000. Βγάζω δύο εγγυητικές τραπέζες των 200.000 ευρώ και τις καταθέτω, τις συγκεκριμένες εγγυητικές τραπέζες, στον ανακριτή. Δεν είναι ότι θα πάρω 200.000 και τα βάλω στα ταμεία του δημοσίου. Έχει τεράστια διαφορά το ένα με το άλλο. Η έκδοση των εγγυητικών αυτών γίνεται ακριβώς ως εγγύηση στην περίπτωση που ο κύριος Λάσκαρης και η κυρία Ευσεβίου δραπετεύσουν, έτσι για να γίνω λίγο γλαφυρός, στο εξωτερικό, στο οποίο όμως εξωτερικό μπορούν πλέον από σήμερα κανονικά να ταξιδεύουν, κάτι που δεν μπορούσαν να το κάνουν μέχρι πρότινος. Ο μοναδικός δεύτερος περιοριστικός όρος, γιατί και ο πρώτος είναι περιοριστικός όρος, είναι να παρουσιάζονται σε συγκεκριμένη ημερομηνία σε αστυνομικό τμήμα στην περιοχή της Αθήνας. Το ποσό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι αυτό που ακούγονταν και διαραίονταν από διάφορους οι οποίοι μιλούσαν για προφυλάκηση. Αν θυμάστε, στην πρώτη ημερομηνία που είχε πάει ο κύριος Λάσκαρης, όταν είχαμε μιλήσει και με την κυρία Μπενέα, της είχαμε σημειώσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, γιατί ποτέ δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος, προφυλάκηση ούτε για τον κύριο Λάσκαρη ούτε για την κυρία Ευσεβίου, όπως και έγινε τελικά, και πέσαμε μέσα ακριβώς και στο ποσό στο οποίο τελικά του ζητήθηκε να καταθέσουν ως εγγύηση τις 200.000 ευρώ εκάστος. Ούτε 3, ούτε 4, ούτε 5 εκατομμύρια ευρώ και ούτε βεβαίως προφυλάκηση, όπως τεχνιέντος άφηναν κάποιοι να εννοηθεί με προφανείς τους λόγους. Αυτό που θα σημειώσω για μία ακόμη φορά είναι ότι αυτό που ενδιαφέρει πρώτα τους φίλους του Άρη είναι η ομάδα. Στην ομάδα έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Υπάρχουν 18 μήνες, όπως παραδέχτηκε σήμερα και ο ίδιος ο κύριος Λάσκαρης, που έχουν πάει πίσω με τη μη καταβολή των χρημάτων στους αθλητές, και αυτό πρέπει να διευθετηθεί. Είναι θετικό ότι σήμερα, μετά από αρκετό καιρό, τοποθετήθηκε και είπε ότι θα κοιτάξουμε να το λύσουμε το θέμα και ελπίζω πραγματικά να το κάνει στην πράξη. Δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα, πηγαίνοντας στο εξωτερικό, να διευθετήσει το ζήτημα αυτό και να μπορέσουν να εισρεύσουν και χρήματα, γιατί οι λογαριασμοί παραμένουν οι λογαριασμοί δεσμευμένοι και δεν μπορεί να υπάρξει μεταβολή όσον αφορά τα χρήματα αυτά.
που υπάρχουν δηλαδή στους τραπεζικούς λογαριασμούς και του κυρίου Λάσκαρη και της κυρίας Ευσεβίου και βεβαίως της ΚΑΕ Άρης. Όπως βεβαίως και οι μετοχές επίσης δεν μπορούν ακόμα να μεταβιβαστούν. Τώρα, για το θέμα των χορηγιών. Επειδή υπήρξε και το μεσημέρι του Σαββάτου μια συνάντηση του κυρίου Καρυπίδη με τον κύριο Αστσιόγλου, τον κύριο Κολοβέτσιο και τον τρίτο Τούρκο κύριο, ο οποίος μου διαφεύγει το όνομά του, αλλά ήταν εκπρόσωπος της Ziraat Bank. Θα πρέπει να πούμε το εξής. Και επειδή βλέπω ότι ο κύριος Κολοβέτσιος είναι λαλίστατος στο Facebook, με συνεχείς αναρτήσεις, είδα το πρωί της Κυριακής ότι επιζητούσε να τον δικαιώσουμε και να τον αποθεώσουμε, επειδή στην Τουρκία έγραψαν ότι ο κύριος Γιλμάζ θα αναλάβει το πόστο του Αντιπροέδρου Δημοσίων Σχέσεων στην ΚΑΕ Άρης. Κάτι που είναι γνωστό εδώ και 15 μέρες, 20 μέρες εδώ στην Ελλάδα. Επίσης, το ότι ήρθε ο κύριος Αστσιόγλου και μίλησε, βλέπω ονόματα συναδέλφων στο διαδίκτυο, τα είπε όλα στο Βλαχόπουλο, τα είπε όλα στην Αρένα, τα είπε όλα στο Μετροσπορ. Το να μιλάνε οι Τούρκοι άνθρωποι και να λένε, παιδιά, θα δείτε πολλά πράγματα μέσα στο 18 ή θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο, δεν αποτελεί δικαίωση. Δικαίωση θα αποτελέσει όταν έρθουν χρήματα. Δικαίωση θα αποτελέσει όταν αυτοί οι άνθρωποι υπογράψουν χορηγικές συμβάσεις είτε με την ΚΑΕ είτε με την ΠΑΕ Άρης. Μέχρι τώρα έχω διαβάσει 5 φορές με τα μάτια μου ότι τελειώσαμε, τα βρήκαμε όλα, συμφωνήσαμε με την ΚΑΕ. Όλα καλά, αλλάζει ο Άρης μας, κάτι γιουσουρούμ και κάτι δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλάζει το ένα, αλλάζει το άλλο. Έχω πραγματικά όλη την καλή διάθεση και να σας πω και την αλήθεια, στο μπάσκετ δεν βλέπω και κάτι άλλο αυτή τη στιγμή που θέλω να πιαστώ και να μου δώσει ελπίδα. Απλά, επειδή προφανώς και εγώ και ο Αλέξης, λόγω της δουλειάς μας, όπως και άλλους συναδέλφους που τους ακούω και τους διαβάζω να λένε και να γράφουν ακριβώς το ίδιο που θα σας πούμε τώρα εμείς, δεν παρασυρώμαστε όπως ο απλός κόσμος και δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή πρέπει να πούμε μπράβο στον κύριο Κολοβέτσιο που κάνει μια προσπάθεια. Να του πούμε την μπράβο. Τον μπράβο που κάνει μια προσπάθεια για να φέρει χρήματα στον Άρη. Αλλά αν δεν έρθουν αυτά τα χρήματα, αν δεν γίνουν οι χορηγίες, τότε δεν κερδίζει τίποτα ο Άρης, επειδή 5 εφημερίδες στην Τουρκία και άλλες 10 στην Ελλάδα γράφουν αυτά τα ονόματα. Και πραγματικά δεν με απασχολεί καθόλου αν ο Αστσιόγλου άνοιξε μπελβεντέρε στον καρά και έκανε ζημιά με πολλά λουλούδια ή οτιδήποτε άλλο. Δεν με απασχολεί καθόλου αν πήγαν στο Βασίλη Καρά και κάνανε ζημιά. Με απασχολεί αν θα φέρουν χρήματα στον Άρη. Και αυτό ακριβώς είναι που τους είπε και ο Καρυπίδης, ο οποίος κρατάει, βλέπετε, διαφορετική στάση από τον Λάσκαρη. Ούτε φωτογραφίες, ούτε έγγραφα, ούτε τίποτα. Και είναι πάρα πολύ απλό. Πλέον έχουμε και το παράδειγμα στον Άρη. Είναι πάρα πολύ απλό, αν κάποιος θέλει να φέρει χρήματα μέσω χορηγιών και να διαφημίσει, γιατί η Ziraat Bank ανοίγει υποκατάστημα Θεσσαλονίκη, είναι πάρα πολύ απλό να το κάνει με τον Άρη, όπως είδατε, με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς κανένας να διαφημιστεί στα Facebook, χωρίς κανένας να πει μεγάλα λόγια, το έκανε ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος. Υπέγρασαν τη συμφωνία, έστειλαν το ένα στον άλλο στα συμβόλαια, και μετά από λίγες μέρες ήταν και τα δολαριά και τα ωραία, τα χρηματάκια τα ωραία, που πήγαν σε υποχρεώσεις της ομάδας. Η Colonial μπήκε στη φανέλα, μπήκε στο γήπεδο και τελείωσε ωραία. Ήθελε η στοίχημα να διαφημιστεί. Ήρθε η στοίχημα, συναντήθηκαν με τον κύριο Καρυπίδη, υπογράψαν τα συμβόλαια, ο Άρης παρήχε αυτά τα οποία παρέχει από εδώ και 2 χρόνια στην εταιρεία, έστειλε στοίχημα τα ωραία της λεφτουδάκια, διαφημίζει το Βικελίδης. Μιλάμε, παιδιά, για χορηγίες. Και είναι ξεκάθαρο αυτό και πρέπει να το σημειώσουμε, γιατί ο κύριος Κολοβέτσος άφηνε για άλλα πράγματα, χάζεψε ο Καρυπίδης από αυτά που του είπε ο Γιασέρ και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία τα λόγια. Και πραγματικά ο Αστσιόγλου, όπως τον λένε τον άνθρωπο, μπορεί να το λέω και λάθος, ναι, είναι ένας τεράστιος επιχειρηματίας. Ένας πολύ σοβαρός επιχειρηματίας. Ένα τεράστιο μέγεθος που κανείς δεν μπορεί να τα αφισβητήσει αυτό. Και ο Κοντομινάς, παιδιά, ήταν τεράστιο μέγεθος. Και ο, πώς τον λέγανε, από την Ουκρανία, ο Μπούμπουρας είναι τεράστιο μέγεθος. Είναι ένα μέγεθος τεράστιο, το οποίος όμως ασχολείται, Χρήσταθε, με το real estate, το οποίο στην Ελλάδα έχει πεθάνει. Να σκεφτόμαστε δηλαδή και ποιος είναι ο σκοπός, δηλαδή, τι ακριβώς θέλει να κάνει.
Κοίταξε, σε ένα κλάδο, μιλάμε για Τουρκία. Σε ένα κλάδο ο οποίο έχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δηλαδή να έρθει να βάλει τα χρήματα του. Καλά να έρθει να βάλει ο άνθρωπος. Δεν είπε κανείς. Μα είναι πολύ απλό για μένα, αν θέλουν λοιπόν να κάνουν χορηγία. Ήδη του το είπε ο Καρυπίδης. Και του το ξαναείπε σήμερα. Γιατί σήμερα ο Καρυπίδης ξαναμίλησε. Σας το λέμε τώρα. Ξαναμίλησε με τον κύριο Κολοβέτσιο. Και του είπαν, ναι, θέλουμε, μας ενδιαφέρει η χορηγία κτλ. Πολύ ωραία. Του είπε συγκεκριμένα πράγματα. Η φανέλα κάνει τόσο. Το σορτσάκι κάνει τόσο. Οι πινακίδες τόσο. Η προβολή στο site τόσο. Του έχει κάνει ένα ολόκληρο mail με τιμοκατάλογο, έτσι να το πω πάρα πολύ απλά και λαϊκά για να καταλάβει και ο κόσμος. Τι θέλετε να δώσετε, θέλετε να δώσετε 50, 100, 200, 2 εκατομμύρια, 15, 135. Παίρνετε αυτά. Χορηγία. Το να αφήνουμε στον κόσμο την ελπίδα ότι θα έρθουν αυτοί οι 100 και 150 και 200 και 500 εκατομμύρια να αγοράσουν τον Άρη, ενώ ο Καρυπίδης δεν πουλάει. Γιατί δεν πουλάει αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης. Έτσι. Δεν νομίζω ότι κάνει κάτι άλλο πέρα από το να τρελαίνουμε τον κόσμο. Μακάρι να έρθουν οι χορηγίες να πούμε 538 διαφορετικά μπράβο. Αλλά για να πούμε τον μπράβο, και το λέω αυτό και στον κύριο Κολοβέτσιο, πρέπει να έρθουν οι χορηγίες. Εγώ ξέρω, Χρήστα, αν θέλει, και εμένα με έχει ενοχλήσει την πρόστιμη αυτό ότι δεν γίνονται έτσι δουλειές. Δεν γίνονται έτσι δουλειές. Κάνεις ραντεβού και φωνάζεις δημοσιογράφους. Δεν γίνονται έτσι. Δηλαδή, αν είσαι σοβαρή εταιρεία. Και αυτοί που δεν πρόλαβαν το μεσημέρι να πάνε έξω το γήπεδο, τους φωνάζεις το βράδυ στο ξενοδοχείο. Δεν είναι. Είναι πολύ επιπόλαια αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εκπροσωπείς υποτίθεται κάποιες εταιρείες οι οποίες είναι μεγάλες και είναι και αξιοσέβαστες στην Τουρκία και, δηλαδή, και το ευθυλίζεις με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, αν είχα μια εταιρεία θα ενοχλούμουν. Δηλαδή, άμα εσύ έβγαινε, ναι, μια χαρά όμως γίνεται η διαφήμιση μου, ξέρω εγώ, και σου έλεγα, η διαφήμιση μου στην Τουρκία. Και σου έλεγα εγώ πάνε να κάνεις να μην και εσύ μου ανέβαζες σε όλα αυτά που ανεβάζεις στο διαδίκτυο. Από και κάτι ακόμα. Ο κύριος Κολοβέτσος εκπροσωπεί τον Άρη. Όχι. Εκπροσωπεί τους Τούρκους χορηγούς. Εννοείται. Με ποιο δικαίωμα παίρνει το σήμα του Άρη και βγαίνει φωτογραφία στο τουρκικό προξενείο? Με ποιο δικαίωμα? Είναι εκπρόσωπος του Άρη. Έχουμε μπερδέψει λίγο τους ρόλους μας εδώ. Και τον είδα ότι σχολίασε το, επειδή μπήκαν τα κείμενα κτλ. Και βλέπω ότι όλοι οι συνάδελφοι γράφουν αυτό που λέμε και εμείς. Και πολύ σωστά, γιατί όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Άρη, στο παρελθόν όλοι μας έχουμε καεί από τέτοιες υποσχέσεις. Και λένε πράξεις. Και μπαίνει από κάτω σε όλα τα κείμενα και σχολιάζει. Είναι ψέματα. Ποιο είναι ψέματα? Το να γίνουν τα λόγια πράξεις είναι ψέματα? Τι πρέπει να λέμε? Μπράβο για τις υποσχέσεις? Τι θέλετε, κλακαδόρους, χειροκροτητές, τι ακριβώς θέλετε? Να έρθουν τα χρήματα, αποθεωθείς. Θα αποθεωθείς γιατί θα έχεις σώσει τον μπάσκετ. Αλλά και ο Λάσκαρης αποθεώθηκε όταν ήρθε. Μετά, όποιος θέλει λοιπόν να βάλει χρήματα, είναι πάρα πολύ απλό τη σήμερα ημέρα. Έχεις πολλά λεφτά, θες να διαφημίσεις τη Rad Bank. Πάρα πολύ ωραία. Όχι όμως να γίνει διαφήμιση τζάμπα και μετά να βγούμε να πούμε «Α, δεν έγινε» κτλ. Γιατί βλέπω μια Turkish Lines εμφανίζεται, μια δεν εμφανίζεται. Μια τα γάλατα, τα τουρκικά μεταφεύγουν. Μια ήρθε η Storks, έφυγε η Storks. Έφυγε η Storks, μπήκε η Rad Bank. Έφυγε η Rad Bank, μπαίνει όπως το λένε, ο Αστριόγλου. Τώρα από το πρωί βλέπω στο ίντερνετ, μας έχει μαζί και η Κότς. Θα έρθει η Κότς την Κυριακή. Τώρα αν έχει ένα... Γιατί και ο Γιλμάς έχει μια διαφημιστική. Αν λοιπόν έχει μια διαφημιστική ο Γιλμάς. Στο πορτφόλιο του όλες αυτές τις εταιρείες. Και έχει όλες αυτές τις εταιρείες. Και αναβδομάδα μας φέρνουν έναν-δύο εδώ πέρα να τους βλέπουμε. Άλλη δουλειά γίνεται. Και η δουλειά δεν γίνεται για διαφήμιση στην Ελλάδα. Η δουλειά γίνεται για διαφήμιση στην Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, εγώ ξαναλέω με όλη την καλή προαίρεση, αν θέλουν να διαφημιστούν, είναι πάρα πολύ απλό να διαφημιστούν, να γίνουν χορηγοί στον Άρη. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Αλλά για να γίνουν χορηγοί πρέπει να υπογράψουν χορηγικές συμβάσεις. Ακόμα και αν υπογραφούν όμως οι χορηγικές συμβάσεις, δεν μπορείς να γυρνάς με το σήμα του Άρη δεξιά και αριστερά στο τουρκικό προξενείο ή οτιδήποτε άλλο. Εκτός αν γίνει χορηγός η Στίχημαν και δίπλα στη Στίχημαν μπήκε το σήμα του Άρη γιατί είναι χορηγός και υπάρχει μια συμβατική υποχρέωση. Και αυτά τα πράγματα κρατιέμαι αρκετό καιρό να τα πω, γιατί πραγματικά ελπίζω ότι κάτι καλό θα γίνει. Δεν βλέπω σοβαρότητα όμως. Μακάρι
Το σημαντικότερο να είναι όλα, σοβαρή χορηγή. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι μετά τη σημερινή εξέλιξη τη δικαστική, ο κύριος Λάσκαρης, ο οποίος και στο εξωτερικό μπορεί να ταξιδέψει, κάτι που ήταν ανασταλτικός και αποτρεπτικός παράγοντας τους τελευταίους μήνες, να μπορέσει να λύσει τα άμεσα προβλήματα που υπάρχουν στην ΚΑΕ Άρης. Μια που λες για το εξωτερικό. Σε όλες τις συναντήσεις που έγιναν και με τον κύριο Λάσκαρη αλλά και με τον κύριο Καρυπίδη, αυτό που λέει η πλευρά των Τούρκων είναι ελάτε στην πόλη να υπογράψουμε. Γιατί? Εσύ βλέπεις κανένα χορηγό? Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ ή ο οποιοσδήποτε άλλος, όταν έρχεται κάποιος χορηγός που θέλει να διαφημιστεί, τον λένε το έλα να υπογράψεις τα γραφεία μου. Θέλουν να το εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά και έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ. Αυτό βλέπω. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ. Ξαναλέω, μακάρι να έρθουν τα χρήματα. Αλλά καταρχήν να πούμε το εξής. Ποια εταιρεία θέλει να διαφημιστεί? Όλες. Όλες. Θέλει και η Ζηράτ και η Τέρκης και η, πώς το λένε, και η Storks και η Γαλακτοβιομηχανία και όλοι αυτοί, δηλαδή, από ένα πενιντάρικο να δώσουνε, τελειώσαμε. Σωθήκαμε. Έχουν εμφανιστεί 10 διαφορετικές εταιρείες, 10 διαφορετικοί άνθρωποι που κάθε φορά ένας από αυτούς έρχεται μαζί του, ο Κολοβίτς ή ο Γιλμάς. Και μην ξεχνάτε, 100 παιδιά, διαφορετικά δημοσιεύματα. Κλειδί, ότι ο κύριος Γιλμάς είναι διαφημίστης. Μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι διαφημιστής. Αυτό μπορεί να μας λύσει πολλές απορίες. Και η διαφορά. Εδώ φταίει η ΚΑΕ, φίλε. Φταίει η ΚΑΕ. Γιατί η ΚΑΕ έδωσε έδαφος. Πάνω στο πρόβλημα που υπήρχε, νομίζω συγχύρθηκε η ΚΑΕ, δυστυχώς. Έδωσε έδαφος. Σε αυτή την ιστορία. Γιατί, ξαναλέω, ήρθε πρώτα ο Στόρτς. Ναι, τώρα δούμε, ήρθε ο άλλος. Μένει να δούμε τώρα, μετά τη σημερινή εξέλιξη, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του κ. Λάσκαρη. Αυτό περιμένουμε. Στα άμεσα προβλήματα που έχει η ομάδα και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Εκεί πρέπει να σταθούμε, νομίζω. Περιμέναμε καιρό την απολογία του. Αυτή έγινε μαζί με τη σύζυγό του. Τόσο καιρό. Αυτά τα έχω μέσα μου εδώ και 15-20 μέρες. Τώρα, από εδώ και πέρα, περιμένουμε να δούμε και στο θέμα με τους Τούρκους πώς θα το χειριστεί και ποια θα είναι η εξέλιξη. Και επαναλαμβάνω, στο θέμα της ενίσχυσης της ομάδας, της αντιμετώπισης των προσφυγών, όλα αυτά τα οποία χρήζουν άμεσης ενασχόλησης και κυρίως λύσης από τον μεγαλομέτωχο της ΚΑΕ, αφού πλέον, όπως είπε και ο ίδιος εξερχόμενος από την Ευελπίδων σήμερα, μπαίνει το θέμα σε μια σειρά. Και πρέπει να βγει και να μιλήσει και ο κύριος Λάσκαρης για το συγκεκριμένο θέμα. Να βγει να τοποθετηθεί. Γιατί η ΠΑΕ ήταν ξεκάθαρη. Και είδα το ρεπορτάζ. Αυτό μετά. Η ΠΑΕ τους είπε πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν οικονομικά τον Άρη. Στείλτε μας ποια είναι η εταιρεία και πόσα χρήματα είστε διατεθειμένοι να δώσετε. Μέσα στη βδομάδα όμως, αν δεν υπάρχει καμία εξέλιξη και μείνουμε μόνο στα λόγια, και κάθε βδομάδα, γιατί την Κυριακή, ξαναλέω, θα έρθει άλλος τώρα την Κυριακή. Παέλο, εγώ θα πρέπει να το ξεκόψει μετά, γιατί εντάξει. Αυτό θα κάνει. Την Κυριακή λένε θα έρθει άλλος. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 15 εταιρείες στην Τουρκία που θέλουν να διαφημίσουν τον Άρη και κάθε βδομάδα έρχεται άλλος και πάει στα μπουζουκιά, αφού πρώτα μιλήσουμε με τους ανθρώπους του Άρη. Δεν είναι λογική αυτή. Πρέπει να κλείσουμε όμως, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα συζητήσουμε και αύριο, λίγο μετά τις 5 που θα είμαστε εδώ μαζί σας. Ήταν ο Βασίλης Καβαδίας πίσω από την κονσόλα του ήχου και τον ευχαριστούμε, όπως και εσάς που μένατε εδώ. Ο Γιώργος Ματζούκης και η εκπομπή Ώρα για Μπλε είναι αυτή που ακολουθεί. Με πολλά και ενδιαφέροντα. Εμείς αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, εδώ θα είμαστε με περισσότερο ρεπορτάζ και αρκετή κουβεντούλα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.